Καταρχάς, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συζήτηση που ανοίγει την γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και να σας καλωσορίσω από την μεριά μου, από τη μεριά της κίνησης Απελάστε το Ρατσισμό, σε μια συζήτηση που αξιολογήσαμε ως κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και πήραμε την πρωτοβουλία να την διοργανώσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ακριβώς λόγω της συγκυρίας στην οποία ζούμε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου μετά τους μετανάστες είναι ήδη ανακοινωμένο κατά κάποιο τρόπο ότι τα επόμενα θύματα θα είναι τα άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας και ειδικότερα τα τρανς άτομα που μέσα σε αυτή την οικονομική και συστημική κρίση είναι το πιο πληττόμενο κομμάτι, είναι το πιο χτυπημένο κομμάτι που χρειάζεται την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη όλων μας. Ζούμε επίσης σε μια εποχή όπου αυτό που πάει να φτιαχτεί στην ουσία είναι η κοινωνία του Κιάδα. Κάτι που σημαίνει ότι όποιος δεν χωράει στα πρότυπα, όποιος δεν χωράει στις κανονικότητες, αποκλείεται, περιθωριοποιείται, καταστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο. Και βρισκόμαστε επίσης σε μια εποχή όπου ειδικά το τελευταίο καιρό βλέπουμε να υπάρχει μια κλιμάκωση ξανά ρατσιστικών, ομοφοβικών και τρανσφοβικών επιθέσεων. Και μάλιστα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η δίκη για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται να συζητήσουμε λοιπόν εδώ σήμερα σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης, με τον ομόφυλο γάμο, με την νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φίλου χωρίς ιατρικές προϋποθέσεις και όλα αυτά είναι αιτήματα της ΛΟΑΤ κοινότητας. Τα ζητάμε και θέλουμε να υλοποιηθούν εδώ και τώρα. Γιατί? Ο λόγος είναι ότι πέρα από το ότι η νομική κατοχύρωση καλυτερεύει άμεσα τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, όπως όλοι καταλαβαίνετε, μας δίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Μας δίνει την αυτοπεποίθηση να παλεύουμε αύριο από καλύτερες θέσεις. Μας δίνει και την αυτοπεποίθηση αυτές οι μικρές ή μεγαλύτερες νίκες που πετυχαίνουμε, να μπορούμε αύριο να παλεύουμε από καλύτερο μετερίζει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους βρισκόμαστε στα κινήματα όλο αυτό το διάστημα. Το πολύ σημαντικό που κάνουν αυτά τα αιτήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ότι δημιουργούν μια γέφυρα. Προσπαθούν δηλαδή να γεφυρώσουν την κοινωνία που βρισκόμαστε σήμερα, που είναι γεμάτη από ανισότητες, από διαιρέσεις, από διακρίσεις, με μια κοινωνία που οραματιζόμαστε και που θέλουμε να είναι καλύτερη, να μην υπάρχουν όλα αυτά που τη χαρακτηρίζουν σήμερα. Χρειαζόμαστε λοιπόν οποιοδήποτε εργαλείο μπορούμε να βρούμε, οποιοδήποτε όπλο. Και ένα από τα όπλα αυτά είναι η αναγνώριση, είναι η κατοχύρωση κάποιων νομικών δικαιωμάτων. Και αυτός είναι ένας πολύ κρίσιμος ρόλος που μπορεί να παίξει αυτή η νομική κατοχύρωση. Τα σεβόμαστε λοιπόν αυτά τα δικαιώματα και όχι μόνο αυτό, αλλά προτείνουμε να τα αγκαλιάσει και όλο το κίνημα, όλοι μαζί. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που παλεύουμε για όλα αυτά, ξέρουμε, κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας, ότι αυτά δεν αρκούν για να εξελιχθούν οριστικά οι διαιρέσεις, οι διακρίσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, είναι ωστόσο όμως το πρώτο βήμα μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ. Είναι γνωστό ότι έχει καταργηθεί η δουλεία. Έχει κατοχυρωθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες η ισότητα όλων ενώπιον του νόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν ελαχιστοποιηθεί οι επιθέσεις που δέχονται οι μαύροι πολίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο και μόνο επειδή είναι μαύροι. Η κατάργηση της δουλείας, η αναγνώριση δηλαδή νομικών δικαιωμάτων, δεν απέτρεψε μια Βαλτιμόρη. Η νομική κατοχύρωση δεν απέτρεψε να ακουστεί αυτή η κραυγή «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά ξεκινάει η δικιά μας δουλειά. Εκεί σταματάει η δουλειά της συντεταγμένης πολιτείας και εκεί αναλαμβάνουμε ρόλο εμείς τα κινήματα. Και ποια είναι η δύναμή μας, ποια είναι η δύναμη δηλαδή της κάθε καταπιεσμένης ομάδας, είναι το να ενώνεται με τις υπόλοιπες καταπιεσμένες ομάδες που και αυτές σιγά σιγά προσπαθούν να οργανώσουν τις δικές τους δυνάμεις, τον δικό τους κόσμο και να δώσουμε όλοι μαζί έναν αγώνα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα λεπτό νήμα που συνδέει την καταπίεση ανάμεσα σε όλες αυτές τις καταπιεζόμενες κοινωνικές ομάδες. Άρα, όταν έχουμε απέναντί μας ένα συνολικό καταπιεστή, συνολική θα πρέπει να είναι και η δικιά μας η αντίδραση. Άρα, δεν απομονωνόμαστε ο καθένας παλεύοντας από τη δικιά του γωνιά, αλλά όλοι μαζί, σαν πολλά μικρά ριάκια που όλα μαζί ενώνονται σε ένα μεγάλο ποτάμι για να νικήσουμε την ομοφοβία, τον ρατσισμό, την τρανσφοβία.
Όλα αυτά θα, σε όλα αυτά θα δώσουν έμφαση και θα μιλήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες οι ομιλητές και οι ομιλήτριες που με πολύ χαρά φιλοξενούμε στην σημερινή μας κουβέντα. Θα ξεκινήσουμε με την Στέλλα Τιμπελιά, που είναι από την οργάνωση Οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Θα ακολουθήσει η Άννα Κουρουπού από το ΣΥΡ, η Νέλη Καούνη από την Color Youth και θα κλείσει ο Στέφανος Παπακοσταντίνου από την Όλκε. Στο τέλος θα έχουμε και την παρέμβαση της Γιάννας της Γαϊτάνη, της βουλευτήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο λόγος στην Στέλλα. Καλησπέρα. Λέγομαι Στέλλα Μπελιά, είμαι από τις οικογένειες Ουράνιο Τόξο. Η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαι με τον ακτιβισμό όχι όσα χρόνια ασχολούνται άλλοι ακτιβιστές της LGBT κοινότητας, τα τελευταία 10 χρόνια μόλις, αλλά γιατί υπάρχουν άλλοι που τρέχουν πολύ περισσότερα χρόνια και εξακολουθούν να συνεχίζουν να τρέχουν ακούραστοι προς κάθε κατεύθυνση και ακούραστες. Εγώ τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι πραγματικά ότι είμαι με αυτούς που κουράστηκαν, που κάπως η υπομονή μου εξαντλήθηκε και δεν επανακυκλοφορεί ένα πράγμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα κάνω αυτό που θα κάνω και εδώ σήμερα. Μιλάω και ξαναμιλάω και μιλάω εδώ και εκεί σε μια προσπάθεια να αποδείξω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα και να αποδίδονται σε όλους τους ανθρώπους. Ότι LGBTQ άνθρωποι πρέπει να πάψουν να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν και σε επίπεδο νομοθεσίας και θεσμοί όπως το σχολείο, όπως η δικαιοσύνη, πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν αλλιώς και για μας. Κουράστηκα να πρέπει να αποδείξω ότι τα παιδιά μου είναι μια χαρά, ότι είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από παράγοντες έξω από την οικογένειά μας και όχι εξαιτίας κάποιας εσωτερικής δυσλειτουργίας δικής μας σαν οικογένειας. Κουράστηκα να πρέπει να διεκδικώ καθημερινά το δικαίωμά μου στη γονεϊκότητα. Ξέρετε, το δικαίωμα στη γονεϊκότητα είναι καθολικό για όλους τους ανθρώπους. Απαγόρευση γονεϊκότητας δεν υπάρχει σε κανένα νομικό σύστημα, σε καμία χώρα του αναπτυγμένου κόσμου, σε κανένα κράτος. Απλώς όμως, μερικοί και μερικές από εμάς δεν πρέπει να γίνουν γονείς για το καλό των παιδιών. Κουράστηκα να διαβάζω εδώ και εκεί, σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη ακόμα. Και ότι θα υπάρχει και ένα πολιτικό κόστος δυσβάστακτο, εάν αποκτήσουμε το δικαίωμα να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς επιπτώσεις και να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας χωρίς διακρίσεις. Πιστεύω ότι ο καθένας και κάθε μία από εμάς πρέπει να παίρνει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Έτσι πήρα το δικό μου μερίδιο, στην προσπάθεια της επιμόρφωσης της κοινωνίας για να την ετοιμάσω και άρχισα να μιλάω σε κάθε ευκαιρία, πάντα αγωνιστικά και διεκδικητικά. Θα το έλεγε κανείς και μάλια στη γλώσσα μου, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι η ελληνική κοινωνία είναι ανέτοιμη. Και με μεγάλη μου στεναχώρια βλέπω ότι παρότι είχα στηρίξει πολλές ελπίδες και εξακολουθώ να ελπίζω και η παρούσα κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πάρει στην πλάτη της το μερίδιο. Εσένα κοιτάω γιατί εσύ εκπροσωπείς την κυβέρνηση. Αν ήταν εδώ κάποιος άλλος θα κοίταγα τον κάποιον άλλον. Δεν το λέω, καταλαβαίνεις. Δεν έχει πάρει στην πλάτη της το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Μαθαίνουμε ότι το πολύ τον Ιούλιο θα έχουμε και στη χώρα μας σύμφωνο συμβίωσης που δεν θα αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα είναι ορθολογικό και συμπαγές, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας, δεν θα περιέχει διακρίσεις λόγω φύλου, θα κατοχυρώνει ουσιαστικά τις δύο πλευρές, αλλά θα είναι και σαφώς περισσότερο δεσμευτικό. Πολύ καλά μέχρι εδώ. Αλλά συμπληρώνει, στην παρούσα φάση δεν αγγίζεται καθόλου το ζήτημα των παιδιών στην κοινή ζωή. Λοιπόν, η πολιτεία θα κάνει ένα νόμο που θα μας επιτρέπει εμείς οι ενήλικοι να δεσμευόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, η μία απέναντι στην άλλη,
αλλά δεν θα μας επιτρέπει να δεσμευόμαστε απέναντι στα παιδιά που μαζί συναποφασίσαμε να φέρουμε στον κόσμο. Αυτή η δέσμευση θα εξακολουθεί να είναι στην ευγενική διάθεση του κάθε ζευγαριού. Έτσι, για παράδειγμα, ας πούμε, η βιολογική μητέρα θα εξακολουθεί να μπορεί να αποκλείσει τη σύντροφό της από το παιδί αν χωρίσουν, ή η μη βιολογική μητέρα θα μπορεί άνετα να εξαφανιστεί χωρίς να έχει καμία ευθύνη απέναντι στο παιδί. Η ελληνική κοινωνία που μοιάζει να είναι τόσο παιδοκεντρική, που θέλει να μας κάνει όλες και όλους να πιστέψουμε ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για το καλό των παιδιών, αρνείται σε κάποια παιδιά το δικαίωμα να έχουν δύο γονείς που τα αγαπούν, τα φροντίζουν και τα μεγαλώνουν και να μπορούν νομικά να σταθούν αυτοί οι δύο γονείς σε κάθε περίπτωση. Αυτή η ανέτοιμη κοινωνία, λοιπόν, πώς θα ετοιμαστεί? Πριν κάποια χρόνια, ξέρετε, το έχω βιώσει αυτό με φίλοι μου, τα παιδιά που γεννιόντουσαν εκτός γάμου ήταν τα μπάσταρδα. Με την νομοθεσία και με τον τρόπο που άλλαξε το νομικό πλαίσιο, σταμάτησε πάρα πολλοί κόσμος να ασχολείται και σήμερα δεν υπάρχει κανείς να αναρωτηθεί αν ένα παιδί έχει γεννηθεί εντός ή εκτός γάμου. Πώς έγινε αυτή η εκπαίδευση της κοινωνίας? Ήρθε πρώτα ο νόμος και πάνω σε αυτό το νόμο βρήκαμε χώρο και πατήσαμε κι εμείς από την κοινωνία των πολιτών, από τις οργανώσεις και διεκδικήσαμε και γίνανε πράγματα διαφορετικά. Λοιπόν, μέσα από μια φιλική νομοθεσία κάποια πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο για όλες και όλους μας. Σήμερα είναι τα δικά μας παιδιά που βαρέθηκαν και εκείνα να εξηγούν γιατί δεν έχουν μπαμπά και γιατί έχουν δύο μαμάδες. Είναι τα δικά μας παιδιά που αναρωτιούνται γιατί το σχολείο τους θεωρεί τη δική τους οικογένεια λιγότερο οικογένεια από εκείνη των συμμαθητών τους. Είναι αυτά τα ίδια παιδιά που αύριο ως ενήλικοι θα αναζητήσουν ευθύνες για τις διακρίσεις που δέχτηκαν και δεν θα τις αναζητήσουν από μας, από μας που τα μεγαλώνουμε και που τα μεγαλώσαμε, αλλά θα τις αναζητήσουν από την κοινωνία που είναι ανέτοιμη και από την πολιτεία και τους πολιτικούς που ενδεχομένως να ζήγησαν και να λήγησαν κάτω από το μεγάλο πολιτικό βάρος. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα όλοι μαζί να δούμε αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι μετά τα ζητήματα της τρανσφοβίας, που είναι αυτά που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες επιθέσεις, οι τρανς άνθρωποι συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες επιθέσεις σε όλη την κοινότητα, το αμέσως επόμενο ζήτημα καυτής πατάτας είναι οι οικογένειές μας και τα παιδιά μας. Και πιστεύω ότι μπορούμε σιγά σιγά όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, για να μπορούμε αύριο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα παιδιά κοιτώντας τα στα μάτια και να τους πούμε ναι, ήμασταν εκεί για σας, διεκδικήσαμε το δικαίωμά σας και σήμερα το έχετε. Έχετε δύο γονείς που μπορείτε και στους δύο να απευθυνθείτε και ο νόμος σας προστατεύει απέναντι σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Στέλλα και περνάμε στην Άννα την Κουρουπού από το Σωματείο Υποστήριξης Διαθυλικών. Μιλάει. Ναι. Μιλάει το μικρόφωνο. Καλησπέρα. Εκ μέρους του Σωματείου Υποστήριξης Διαθυλικών, Συλλογικότητας για την Υποστήριξη των Τρανς Δικαιωμάτων και της Τρανς Κοινότητας, ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση. Πώς εδώ. Λοιπόν, με ακούτε καλύτερα? Ο Μάιος του 2015 βρίσκει την Ελλάδα σε μια βαθιά κρίση που τη βιώνουμε όλοι και όλες εδώ και παραπάνω από 5 χρόνια. Ο Μάιος του 2015 παράλληλα βρίσκει τη τρανς κοινότητα να μην προλαβαίνει να μετράει και να καταγράφει τρανσφοβικές επιθέσεις. Ξημερώματα 2 Μαΐου του 2015. Τρανς γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της μαζί με την παρέα της σε νυχτερινό κέντρο στην Εύβοια. Τίποτα δεν προϊόνιζε όταν πήγαν να διασκεδάσουν τη βαρβαρότητα που θα αντιμετώπιζαν. Τραβέλι, βρωμόπουστα, δεν θέλουμε τραβέλια στο μαγαζί μας. Η συνέστηση του κεραυνού δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που ακολούθησε.
ο ιδιοκτήτης μαζί με 5 μπράβους το δείχνουν πια έμπρακτα όλο αυτό. Σφαλιάρες, κλωτσιές και στο τέλος μαχαίρι στο φίλο της τρανς γυναίκας που προσπάθησε να την υπερασπιστεί. Το θέατρο της βίας μεταφέρεται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όταν η τρανς γυναίκα καλεί την αστυνομία για να την προστατέψει από την φρακαλαιότητα και καταγγέλει το περιστατικό, αρνούνται να προσάγουν τους 5 μπράβους. Προσάγεται μόνο ο ιδιοκτήτης και όχι αυτοί που χτύπησαν και μαχαίρωσαν το φίλο της κοπέλας. Όταν στο τμήμα τη ζητούν ταυτότητα και αυτή έχει αντρικά στοιχεία, η τρανς γυναίκα έχει κάνει επέμβαση επαναπροορισμού, παρόλα αυτά δεν έχει προλάβει να αλλάξει ταυτότητα, καθώς και αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο. Έρχεται λοιπόν το περιβόητο, το τραβέλι, η σερέ. Μετά τη φρίκη της βίας λοιπόν στο νυχτερινό κέντρο, έρχεται ένας δεύτερος βιασμός, αυτή τη φορά από την αστυνομία. Η τρανς εξηγεί. Σε ποιους όμως? Αντιμετωπίζεται λες και αυτή είναι ο εγκληματίας. Όταν εξαντλημένοι ζητά νερό, αρνούνται να της δώσουν νερό. Λιποθυμά, πέφτει κάτω. Ξανά, μαζέψτε από κάτω αυτή την πατσαβούρα, φωνάζει ο αστυνομικός. Συνέρχεται κάπως, υποφέρει και από άσθημα, ξαναλιποθυμά. Αυτή τη φορά αναγκάζονται να φωνάξουν το ΕΚΑΒ. Ξημερώματα 5η 21 Μαΐου προλίγων ημερών. Τρανς γυναίκα γυρνά στο σπίτι της, μετά από ένα νυχτοκάματο του τρόμου, καταλαβαίνετε. Κοντά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, στο σταθμό Λαρίσης, ένας άγνωστος άντρας, όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι τρανς, αδειάζει το λεκτικό μίσος επάνω της με το γνωστό ούστα από εδώ γαμημένο τραβέλι. Εκείνη του απαντά, χωρίς να καταλάβει πώς και σε κλάσματα δευτερολέπτου βρίσκεται αντιμέτωπη με το όπλο του. Πιθανότατα κυνηγητικό, θράψματα από τα σκάλια σε όλο το κορμί, στα πόδια, στους μυρούς, κοντά στα γεννητικά όργανα. Εμόφυρτη καταφτάνει να φτάσει στην τροχέα. Στη διεύθυνση τροχέας που βρίσκεται εκεί κοντά στο σταθμό Λαρίσης. Η γυναίκα αστυνομικός που ήταν στην είσοδο της δίνει τις πρώτες βοήθειες. Καλεί το ΕΚΑΒ, φτάνει στο νοσοκομείο. Εκεί γίνονται όλες οι απαραίτητες μικροεπεμβάσεις ώστε να αφαιρεθούν τα θράψματα. Λίγα χιλιοστά πιο πέρα να είχαν πάει τα σκάλια, στα γεννητικά όργανα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν θα ζούσε, μας λέει ο γιατρός στη χειρουργική κλινική. Οι γιατροί τη φρόντισαν και τη συμπεριφέρθηκαν ανθρώπινα, όπως και στη διεύθυνση τροχέας, στην αστυνομικό που κατέβηκε στην αρχή. Όμως η άγνοια ήταν χαρακτηριστική. Στην αρχή, όταν την πήγαν στο νοσοκομείο, την έβαλαν σε ράντζο. Όχι γιατί δεν υπήρχε θέση σε θάλαμο, αλλά γιατί επειδή ήταν τρανς γυναίκα, δεν μπορούσαν να αποφασίσουν αν θα έπρεπε να τη βάλουν σε θάλαμο αντρών ή γυναικών. Όταν πήγαμε εκεί για να τη πάμε ρούχα και για να δούμε πώς είναι στην υγεία της, διορθώθηκε βέβαια αυτό, αλλά παρότι οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν καλά και πρόσφεραν όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες, η άγνοια ήταν χαρακτηριστική. Θύμα λοιπόν ακραίας βίας με το κορμί γεμάτο σκάγια, δεν χωρούσε όμως πουθενά. Και για να παραφράσω το γνωστό τραγούδι του Αγγελάκα, δεν χωράς πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ενδιάμεσα, το προηγούμενο βράδυ, ήρθε στην αντίληψή μας λεκτική τρανσφοβική επίθεση κατά τρανς γυναίκας κάπου στα Εξάρχεια. Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα λοιπόν, για την ακρίβεια μέσα 20 μέρες, 3 καταγεγραμμένες τρανσφοβικές επιθέσεις, οι 2 εξ αυτών με ιδιαίτερη βία και σκληρότητα. Η μία παρολίγο να κοστίσει μια ζωή και με τη βάσιμη υπόνοια λόγω του ότι έγινε δίπλα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ότι είχε χαρακτηριστικά που φαντάζεστε. Και στην πρώτη συνέβη η τρανς γυναίκα όχι μόνο δεν προστατεύτηκε από την αστυνομία, πέρασε μάλιστα και συνθήκες βασανισμού. Μέσα σε αυτό το 20ήμερο, ο τύπος που καλύπτει τα γεγονότα, κακοποιεί τους τρανς ανθρώπους. Στο γνωστό έγκλημα παιδοκτονίας που απασχόλησε τη δημοσιότητα πρόσφατα, θεωρείται επιβαρυντικό για το δράστη και πάντως σίγουρα άξιο διερεύνησης το γεγονός ότι είχε σχέση με μία τρανς, με μία τραβεστή όπως αναφερόταν στον τύπο.
Το ανατριχιστικό είναι ότι επικοινωνούν μαζί μας, προσέξτε, όχι μόνο μέσα του κίτρινου τύπου, αλλά και σοβαρές εφημερίδες και έντυπα δημοσιογράφοι, για να μας ρωτήσουν αν γνωρίζουμε την περιώνυμη Ρόζα που είχε σχέση ο Σάββας, ο παιδοκτόνος. Υποσυνείδητα, ενσυνείδητα. Συνδέεται όμως έτσι μια εγκληματική πράξη με τους τρεις ανθρώπους, θέλουμε δεν θέλουμε. Μια ομάδα ανθρώπων που υποφέρει καθημερινά από διακρίσεις, μυσαλλοδοξία, αλλά και ιδιαίτερη σκληρότητα βία, βιάζεται ξανά. Αυτή τη φορά από τον τύπο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε πολλά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Αφήσαμε επί χρόνια, πολλά χρόνια, να σέρνεται ο λόγος και οι πράξεις με κίνητρο το ρατσιστικό μίσος, σφυρίζοντας σχεδόν αδιάφορα. Και τώρα δρέπουμε τους καρπούς, το δηλητήριο του μίσους που αφήνει σημάδια σε κορμιά. Και δεν θα ευαισθητοποιηθούμε και δεν θα πάρουμε δράση ως κοινωνία και ως πολιτεία. Δεν θα αργήσουμε, όπως είδαμε, να ξαναδούμε ένα νεκρό Σαξάτ Λουκμάν, ένα Παύλο Φίσα και πολλούς ακόμη που είναι στα αζήτητα, να δούμε και ένα τρανς άτομο νεκρό. Δεν ισχυρίζομαι ότι αρκούν οι νομοθεσίες. Άλλωστε, δυστυχώς δεν είμαστε ευνοούμενη πολιτεία. Όμως είναι αναγκαίο μαζί με την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε ένα μέτωπο κατά του ρατσισμού που θα κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις, να δραστηριοποιηθεί και η πολιτεία, να δώσει η ίδια το παράδειγμα μη ανοχής των διακρίσεων, της μυσαλλοδοξίας και της βίας. Σας στοιχειολογώ λοιπόν κάποιες προτάσεις μας. Αρχικά για την αντιμετώπιση της βίας. Γνωρίζουμε ότι η κατεύθυνση προς τα ειδικά τμήματα αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας είναι η αντιμετώπιση και των εγκλημάτων μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Ωστόσο, το προεδρικό διάταγμα του 2012, μέσω του οποίου συστάθηκαν, δεν συμπεριλαμβάνει ούτε το σεξουαλικό προσανατολισμό, ούτε την ταυτότητα φύλου, κυρία Γαϊτάνη. Είναι αναγκαίο λοιπόν να τροποποιηθεί αυτό, ώστε να συμπεριληφθούν και τυπικά. Όπως είδαμε στην περίπτωση της τρανσφοβικής επίθεσης στην Εύβοια, υπήρξε συμμετοχή και της αστυνομίας στην κακοποίηση της τρανς γυναίκας. Γενικότερα, έχει καταγραφεί σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία να καλύπτει δράστες ρατσιστικών επιθέσεων, ακόμη και να συμμετέσχει σε αυτές. Καταφεύγουμε συχνά ζητώντας τη διερεύνηση της αστυνομικής αυθαιρεσίας ή και της βίας. Αναθέτεται το θέμα στο γνωστό εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας. Γίνεται κάποια εδώ και ό του θαύματος κανείς δεν φταίει. Τίποτα δεν έγινε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει πολλές φορές προτείνει το αυτονόητο. Δεν γίνεται αυτός που ελέγχεται ο ίδιος να ελέγχει. Είναι παράλογο αυτό και μάλιστα είναι και φεδρό. Πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητη αρχή που να ελέγχει την αστυνομική αυθαιρεσία ή τη βία που να μην σχετίζεται με την αστυνομία. Όταν η ίδια η αστυνομία είτε δείχνει ανοχή είτε καλύπτει, είτε ακόμα και να συμμετάσχει σε περιπτώσεις ρατσιστικής βίας, τότε έχουμε το πιο απεχθές φαινόμενο αυτό του θεσμικού ρατσισμού. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε το θεσμικό ρατσισμό, το έχουμε χαμένο το παιχνίδι. Γιατί όταν η ίδια η αστυνομία δείχνει το κακό παράδειγμα, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Τρίτον, δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε τον τροχό λέγοντας ότι η αστυνομία και γενικότερα τα σώματα ασφαλείας είναι εντελώς ανεκπαίδευτα σε θέματα ρατσιστικής βίας. Πρόσφατα, μαζί με την Color Youth και την Ελληνική Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συναντηθήκαμε με τον Διευθυντή του Τμήματος κατά της ρατσιστικής βίας στη Γαδά. Μιλήσαμε μαζί του, έδειξε να καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητο να γίνουν σεμινάρια προς τους αστυνομικούς, ώστε να υπάρξει περισσότερη γνώση και κατανόηση. Περιμένουμε όμως να δούμε και πράξεις, και οι πράξεις πρέπει να κατευθυνθούν σε πολιτικό επίπεδο, από τον αρμόδιο υπουργό φυσικά. Τέταρτον, όταν ψηφίστηκε ο αντιρατσιστικός νόμος, που φυσικά είναι ένα θετικό βήμα, καθώς καλύπτει την ταυτότητα φύλου, θέσαμε το θέμα της προστασίας του θύματος και των μαρτύρων. Δεν ψηφίστηκε όμως μαζί με τον αντιρατσιστικό. Πρέπει λοιπόν να γίνει και αυτό.
Όσον αφορά τη βία, όπως έχει αρχίσει να γίνεται πέρα από φανερό, αυξάνονται σημαντικά τα κρούσματα bullying και τα σχολικής βίας. Τα σχολεία μας γίνονται θέατρο βίας. Πρόσφατα θρυνήσαμε το θάνατο του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Πριν από 2 χρόνια είχαμε καταγράψει περίπτωση τρανς μαθήτριας που έγινε θύμα ακραίας βίας στο σχολείο όταν συμμαθητής της την περιέλουσε με βενζίνη και έπαιζε δίπλα της με τα σπίρτα. Εδώ λοιπόν η πολιτεία και η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να σηκώσει τα μανίκια και έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε καθηγητές, επιμόρφωση, πρόληψη, ευαισθητοποίηση και φυσικά δράσεις. Το κυριότερο όμως, φίλες και φίλοι, πέρα από, από τα μέτρα που πρόχειρα σας πρότεινα για την αντιμετώπιση της βίας όσον αφορά τους τρανς ανθρώπους, είναι το κύριο θέμα της ατζέντας μας, η αναγνώριση της υπόστασής μας. Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Προσέξτε, η δυνατότητα αλλαγής εγγράφων των τρανς ανθρώπων που δεν έχουν κάνει επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου. Και σας το λέει ένα άτομο εγώ που έχω κάνει επαναπροσδιορισμό του φύλου μου. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Πρόκειται για το πιο θεμελιώδες. Τίποτα δεν δικαιολογεί έναν αστυνομικό να αποκαλεί μια τρανς τραβέλη. Τίποτα. Όμως, όπως παρατηρήσατε από αυτά που σας ανέφερα, η συμπεριφορά του άλλαξε όταν είδε την ταυτότητά της και αυτή είχε ανδρικά στοιχεία, ενώ είχε απέναντί του μια γυναίκα. Αυτή λοιπόν είναι η κύρια αιτία των διακρίσεων. Τελειώνω. Η πολιτεία λοιπόν είναι αυτή που πρέπει να δώσει το παράδειγμα. Ότι δεν είναι αρκετά, ανοιχτά οι διακρίσεις, η μυσαλλοδοξία και η βία. Να αναγνωρίσει τα θεμελιώδη προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρανς στην καθημερινότητά τους. Να αναγνωρίσει αρχικά την ταυτότητά μας, την υπόστασή μας, την ταυτότητα φύλου μας. Σας ξαναλέω, δεν ισχυρίζομαι ότι τα προβλήματα θα λυθούν δια νόμου. Όχι, χρειάζεται πολλή δουλειά στην κοινωνία, σε όλους τους τομείς, στην υγεία, στην παιδεία, παντού. Και εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθούμε όλες και όλοι. Όμως, όταν η ίδια πολιτεία δίνει τον τόνο και κυριαρχεί ο θεσμικός ρατσισμός, δεν έχουμε μέλλον. Πρέπει πιο πολύ και παράλληλα η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να νομοθετήσει. Εύχομαι τα τελευταία θύματα τρανσφοβικής βίας που είχαμε φέτος το Μάιο να είναι τα τελευταία. Αν όμως δεν αναλάβουμε όλες και όλοι τις ευθύνες μας, φυσικά και της πολιτείας, δεν θα αργήσουμε να δούμε περισσότερες φρικαλαιότητες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Άννα και τώρα ο λόγος στην Νέλη Καούνη από την Color Youth. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε. Ωραία. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Εκπροσωπώ την Color Youth, η οποία είναι μια ομάδα που υπάρχει τα τελευταία λίγα χρόνια. Από το 2011 μόλις και το 2012 ως θεσμική οργάνωση. Οπότε ενδεχομένως από όλες τις παριστάμενες εδώ έχω τα λιγότερα χρόνια ακτιβιστικής δράσης. Θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το τι ακριβώς σημαίνει να ζει στην Ελλάδα υπό αυτό το καθεστώς διακρίσεων και έλλειψης ισονομίας ένας νέος άνθρωπος. Γιατί αυτό είναι εκείνο στο οποίο εστιάζουμε. Θα ξεκινήσω όμως με το ζήτημα που έθιξε πάρα πολύ ωραία και η Άννα η Κρούπο, την απίστευτη έξαρση κρουσμάτων βίας με κίνητρο το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Ή μάλλον δεν είμαστε σίγουροι αν είναι απλώς έξαρση ή απλά το βλέπουμε τώρα, δεν υπήρχε πάντα. Μάλλον υποψιαζόμαστε το δεύτερο περισσότερο μας. Τυχαίνει να μπορεί να γίνεται συστηματική καταγραφή αυτών των περιστατικών μόλις εδώ και κάποιους μήνες. Ωστόσο, τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας είναι καταπέλτης. Δεν είναι κάτι που δεν υποψιαζόμασταν, αλλά τώρα πια ξέρουμε. Ξέρουμε ότι μέσα στο 2015 έχουν καταγραφεί πάνω από 60 περιστατικά
κακοποίησης με κινητό σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φίλου. Ξέρουμε ότι περίπου τα μισά από αυτά αφορούν περιστατικά bullying και ενδοσχολικής βίας. Και ξέρουμε ότι τα πιο βία από αυτά τα περιστατικά αφορούν τρανσφοβική βία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά, για έναν νέο άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλής στο χώρο εκπαίδευσής του, ότι δεν είναι ασφαλής στο δρόμο, ότι δεν είναι ασφαλής στην ίδια του την οικογένεια. Μιλάμε για ανθρώπους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέους, και αναφέρομαι στα θύματα αυτών των περιστατικών, που συχνά προσπαθώντας να βρουν τον εαυτό τους, όντας σε μια ηλικία που ακόμα διαμορφώνονται, δέχονται βία από εκεί ακριβώς που θα έπρεπε να βρίσκουν τη στήριξη. Ταυτόχρονα, το να ζήσεις σε μια κοινωνία στην οποία οφείλεις να ανέχεσαι την έλλειψη ισονομίας προς το άτομό σου, σου δίνει πάρα πολύ... Σε βάζει σε πάρα πολύ δεινή θέση όταν πρόκειται να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Το να κάνεις coming out στους γονείς σου μόνο και μόνο για να δεχτείς τη βία τους, μόνο και μόνο για να δεχτείς την απόρριψή τους, είναι ένα πράγμα δύσκολο, αλλά είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν θα ακούσεις από εκείνους ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ να κάνεις οικογένεια, ότι θα ζήσεις για πάντοτε στο περιθώριο, ότι δεν σου αξίζει ούτε να κάνεις οικογένεια, ούτε η πραγματική σου ταυτότητα φίλου είναι πραγματική, ότι στα αλήθεια δεν θα πρέπει να υπάρχει σαν ίσως άνθρωπος, γιατί αυτό που είσαι δεν είναι σωστό, και όταν αυτό το πράγμα επαληθεύεται πλήρως από την ελληνική νομοθεσία. Είναι ακόμα δύσκολο να διεκδικήσεις το δικαίωμά σου στην εκπαίδευση, να διεκδικήσεις την ισότιμη θέση σου ως μαθητής, όταν αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα, αλλά κάποια παιδιά είναι πιο ίσα από άλλα. Γιατί δεν μιλάμε ποτέ για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, δεν μιλάμε ποτέ για την ομοφιλοφιλία, την ταυτότητα φίλου μέσα στο σχολείο, γιατί για κάποιο λόγο αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Για κάποιο λόγο όλοι θα προσβληθούν πάρα πολύ αν μιλήσουμε γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ καλύτερο κάποια άτομα να δέχονται συστηματικά κακοποίηση στην εφηβεία τους, στην νεαρή ενήλικη ζωή τους, να πεθαίνουν ίσως επειδή δεν είναι αρκετά άντρες, να διώχνονται από το σχολείο και στη συνέχεια να βιώνουν την απόρριψη και από το χώρο εργασίας και στη συνέχεια να λιδωρούνται επειδή δεν είναι αρκετά μορφωμένοι ή επειδή δεν μπορούν να κάνουν κοινωνικά αποδεκτές δουλειές. Είναι όλα αυτά πάρα πολύ καλύτερα. Αντί να μιλήσουμε επιτέλους για μια φορά, επί της ουσίας, να ενημερωθούμε και να νομοθετήσουμε για ανθρώπους που μπορεί να είναι μειοψηφία, αλλά σε μια δημοκρατία είναι εξίσου ίση με όλους. Η έλλειψη ισονομίας δεν είναι κάτι που βλάπτει τις μειοψηφίες. Είναι κάτι που βλάπτει τη δημοκρατία. Είναι κάτι που βλάπτει όλους. Ωστόσο, στην περίπτωση των LGBT ατόμων, αυτό είναι κάτι για το οποίο δεν μιλάμε ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να μιλήσω για πολύ περισσότερα από αυτά, αλλά μετά από την Άννα νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολο να συντονίσω ακόμα και εγώ τις σκέψεις μου, γιατί ξέρετε, για κάποιους από εμάς που είμαστε πάρα πολύ μέσα σε αυτό, αυτοί οι αριθμοί που έτσι απλά παραθέτω, 60 περιστατικά μέσα σε 5 μήνες, πρακτικά σημαίνει ότι κάθε τρεις μέρες περίπου μαθαίνουμε ότι κάποιος χτυπήθηκε. Μαθαίνουμε ότι κάποιον τον έβρισαν. Μαθαίνουμε ότι κάποιον τον έδιωξαν από το σπίτι ή ότι κάποιος θα ήθελε πάρα πολύ να φύγει από το σπίτι του, αλλά δεν έχει που να πάει. Και έτσι συνεχίζει να μένει με τους κακοποιητικούς γονείς του. Νομίζω ότι σαν απέτηση το να μην δέχεται ένα LGBT άτομο κάθε τρεις μέρες βία είναι μια πάρα πολύ minimal απέτηση για να έχει κανείς σε μια πολιτισμένη κοινωνία, σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι ασπάζεται τα δημοκρατικά ιδεότυπα, υποτίθεται ότι σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε στα αλήθεια δεν θα ήθελα προς το παρόν να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Ευχαριστούμε και την Έλλη και τώρα ο λόγος στον Στέφανο από την Όλικε, τον Στέφανο Παπακοσταντίνο. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών για την ευγενική τους πρόσκληση
και τη δυνατότητα που μας δίνει να εκφράσουμε τα αιτήματά μας και να ακουστεί η φωνή μας. Η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια φαίνεται ότι θα είναι μια πραγματικότητα ως τον Ιούλιο, όπως είπε και η Στέλλα. Όμως το σύμφωνο συμβίωσης από μόνο του δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν μια δικαιολογία από την πολιτεία για τη μη ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μας για νόμιμη κατοχήρωση της διαμόρφωσης του ιδιωτικού βίου των ομόφυλων ζευγαριών, την οικογένειά μας και την γονεϊκότητα. Η ψήφιση του Συμφώνου Συμβίωσης δεν θα κάνει τις οργανώσεις να πούνε ευχαριστούμε πολύ, όλα καλά και να σοπάσουν. Πάγιο αίτημά μας είναι η επέκταση του πολιτικού γάμου και σε άλλα ζευγάρια πέραν των ετερόφιλων. Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες χώρες κινούνται προς την κατεύθυνση της νομιμοποίησης του πολιτικού γάμου, παρόλο που είχαν θεσμοθετήσει πρώτα σύμφωνο συμβίωσης, διότι αυτό αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ένα ήδη ξεπερασμένο νομοθετικό apartheid που εμφανίστηκε ως πείραμα τη δεκαετία του 90 και απέτυχε. Η Ελλάδα πρέπει να μάθει από την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και να μην κάνει το ίδιο λάθος. Εφόσον το ελληνικό κράτος επιμένει στη θεσμοθέτηση συμφώνου συμβίωσης και καλά κάνει, αυτό πρέπει να γίνει και παράλληλα με την νομιμοποίηση του πολιτικού γάμου. Η θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου θα δείξει ότι η πολιτεία αναγνωρίζει τα ομόφυλα ζευγάρια ως ισότιμα, θα συμβάλλει στην ορατότητά μας και θα λειτουργήσει καταξιωτικά και αποστιγματιστικά για γυναίκες και άντρες με ομοερωτικό προσανατολισμό και θα ανοίξει το δρόμο για την πραγματική καταπολέμηση των διακρίσεων. Πολλά κράτη ήδη αναγνωρίζουν το δικαίωμα πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια και είναι σίγουρο ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί κι άλλο. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να μην δυσκολεύει και να μην αποκλείει αυτά τα ζευγάρια από το να εγκαθίσταται και να διαμένουν στην Ελλάδα ισότιμα με τα νυν παντρεμένα ζευγάρια. Η Ελλάδα πρέπει να σέβεται τους γάμους που έχουν συναυθεί στο εξωτερικό μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου και που δεν έχουν την ελληνική ηθαγένεια. Το σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να θεωρείται ισότιμο του πολιτικού γάμου όσον αφορά τη δικαιοδοσία και τους σκοπούς του Προεδρικού Διατάγματος 106 του 2007 που εναρμόνισε το ελληνικό δίκαιο με την Οδηγία 38 του 2004, ώστε οι πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, που θα συνάψουν με το καλό, να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα εάν μετακινηθούν και εγκατασταθούν σε άλλο κράτος μέλος. Αυτό το μέτρο είναι απαραίτητο επειδή σύμφωνα με την προαναφερθήσα οδηγία, δικαίωμα μετακίνησης και κατάστασης κατοχυρώνεται σε πολίτες που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μόνο αν αυτό αναγνωρίζεται ως ισότιμο του γάμου. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται ισότιμα με τα παντρεμένα ζευγάρια, τα de facto ζευγάρια που δεν έχουν προβεί σε επίσημη κατοχύρωση της σχέσης τους, εφόσον έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχει αποδεδειγμένα δημιουργηθεί κοινότητα βίου. Η Εθνική Νομοθεσία για τη Μετανάστευση θα πρέπει να παρέχει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό που θα επιτρέπει σε αυτά τα ζευγάρια να αναγνωρίζονται. Κάθε άρνηση θα πρέπει να αιτιολογείται και να κρίνεται με διαφανή και μη διακριτικά κριτήρια. Θα πρέπει να είναι σαφές ποια στοιχεία γίνονται δεκτά, ώστε ένα ομοερωτικό ζευγάρι, χωρίς κατοχυρωμένη συμβίωση ή γάμο, να αναγνωρίζεται και να έχει δικαίωμα στην ελληνική επικράτεια. Όλα τα άτομα πρέπει να έχουν δικαίωμα να τεκνοθετήσουν χωρίς να υφίσταται διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση προς αυτό, αλλά θέλουμε να αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού των μεμονωμένων ατόμων που επιθυμούν να τεκνοθετήσουν. Αυτή τη στιγμή το άρθρο 15, μάλλον όπως σήμερα, το άρθρο 1545 του αστικού κώδικα περιορίζει το δικαίωμα στην αποκοινού τεκνοθεσία μόνο στα παντρεμένα ζευγάρια. Όλα τα ζευγάρια, ομόφυλα και μη, θα πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις τεκνοθεσίες. Είτε έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είτε είναι παντρεμένοι. Μόνο έτσι εξυπηρετείται καλύτερα το συμφέρον του παιδιού να μεγαλώσει από τους ανθρώπους που είναι καταλληλότεροι για εκείνο. Υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τα οποία είναι βιολογικά τέκνα του ενός ή της μιας από τους δυο. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
ή μη ο βιολογικός γονέας να αναγνωρίζεται νομικά ως γονιός αυτών των παιδιών, όπως ανέφερε και η Στέλλα, ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί αναγνώριση της σχέσης με το βιολογικό γονέα ή αν πρόκειται για πρόσωπο του ιδίου φίλου. Η πρόσβαση στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Είτε πρόκειται για άτομα, είτε πρόκειται για ζευγάρια. Όλοι και όλες ανεξαιρέτως, ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις νόμιμες ιατρικές μεθόδους υποβοήθησης αναπαραγωγής, όπως η παρένθετη μητρότητα και η εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάθε αναπαραγωγική τεχνολογία και θεραπεία γονιμότητας θα πρέπει να είναι προσβάσιμη από όλες και όλους, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού. Θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις στην κοινωνία και στην νομοθεσία, ώστε τα παιδιά μας, να μην υφίσταται διακρίσεις λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού των γονιών τους. Το ίδιο πρέπει να γίνει ανεξάρτητα από το αν οι γονείς τους είναι παντρεμένοι, αν έχουν συνάψει σύμφωνο ή αν υπάρχουν βιολογικοί δεσμοί μεταξύ των γονιών και των παιδιών. Τα παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν μια νομικά αναγνωρισμένη και προστατευμένη σχέση με τους γονείς τους. Η Εθνική Νομοθεσία για τη Μετανάστευση θα πρέπει να παρέχει ένα μηχανισμό που θα διασφαλίζει τη μετακίνηση και την εγκατάσταση των παιδιών των ομοαιρετικών ζευγαριών και θα διευκολύνει τα τέκνα και τους λοιπούς κατοιώντες συγγενείς τους να αναγνωρίζονται οι οικογενειακές τους σχέσεις. Η αναγνώριση των οικογενειακών σχέσεων των ομοαιρετικών ζευγαριών με τα τέκνα τους θα πρέπει να βασίζεται πρωτίστως στις συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους και λιγότερο στις βιολογικές σχέσεις. Οι μη βιολογικοί γονείς θα πρέπει να αναγνωρίζονται ισότιμα με τους βιολογικούς σε ένα ζευγάρι. Η αναγνώριση των σχέσεων αυτών θα πρέπει να γίνεται με σαφή, απαραίτητα, διαφανή και μη διακριτικά κριτήρια και πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Το σύμφωνο συμβίωσης θα είναι ένα τεράστιο βήμα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση της πολιτείας από μόνο του για ισονομία και ισότιμη μεταχείρισή μας και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για τη μη ικανοποίηση των υπόλοιπων αιτημάτων μας. Η μη ικανοποίηση όλων των αιτημάτων είναι έκπτωση στην ισότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Στέφανο και τώρα ο λόγος στη Γιάννα Γαϊτάνη που έχει διακούσει κάποια από τα αιτήματα της ΛΟΑΤ κοινότητας, οπότε δεν ξέρω αν θα ήθελε να τοποθετηθεί και ως προς αυτά. Καλησπέρα και από μένα, συντρόφοι και συντρόφισσες. Όταν σκεφτόμουν από χθες πώς μπορώ να συμβάλλω καλύτερα σε αυτή την κουβέντα, δεν φανταζόμουν ότι αυτά που αποφάσισα να σας πω θα ήταν τόσο κέντρο, ειδικά μετά την τοποθέτηση της της Στέλλας της Μπελιάς, αλλά και τους άλλους συντρόφους και συντρόφισσες. Διακρίνω μια απογοήτευση από την πλευρά τους, η κούραση που, για την οποία αναφέρθηκε η Στέλλα, ειλικρινά μου στοιχίζει να τα ακούω, την καταλαβαίνω, την κατανοώ. Θα προσπαθήσω όμως να την αλλάξω άποψη, να την εθαρρύνω και αυτή θα είναι η τοποθέτησή μου. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι τα τελευταία περίπου 15 χρόνια ζήσαμε μεγάλα κινήματα, ξεκινώντας από τις μεγάλες διεθνείς διαδηλώσεις των φόρουμ σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε πανευρωπαϊκό. Να θυμίσω τότε ότι χιλιάδες άνθρωποι εκπρόσωποι κινημάτων βρεθήκανε μαζί. Να θυμίσω ότι κινήματα που δεν είχαν σχέση το ένα με το άλλο συμπορεύθηκαν, γνωρίσανε, πληροφορήθηκαν και να πω τα πιο ακραία εργατικά συνδικάτα και μάλιστα να πω τα πιο ανδροκρατούμενα ήταν αυτά που περπατήσανε μαζί στους δρόμους με τους ανθρώπους της ΛΟΑΤ κοινότητας και όλοι μαζί αισθάνθηκαν ότι αγωνίζονται ενάντια στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση. Να θυμίσω επίσης ότι
αυτή η μαζική έξοδος των ανθρώπων που ήταν και παραμένουν νομοθετικά τουλάχιστον, αλλά όχι μόνον, αόρατοι, ήταν που τους έδωσε την αυτοπεποίθηση να συνεχίσουν με πολύ περισσότερες δράσεις. Από τις αρχές του 2000 βλέπουμε δηλαδή να παίρνει τη σκυτάλη παλαιότερων αγώνων, αλλά αυτή τη στιγμή ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που δίσταζε να βγει στην επιφάνεια, να αγωνιστεί για τα δικαιώματά του. Και αυτό είχε σαν πρώτο αποτέλεσμα να αποφασίσουν και τις δικές τους δράσεις, διάφορες εκδηλώσεις σε μικρές και μεγάλες πόλεις, τονίζω πολύ τις μικρές, γιατί εκεί είναι στις πιο μικρές κοινωνίες είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, να διαδηλώσουν ενάντια στις επιθέσεις ομοφοβικές και τρανσφοβικές, να συναντήσουν και να πιέσουν τα πολιτικά κόμματα, τις πολιτικές ηγεσίες για αλλαγή των νόμων και να φτάσουν σε κορυφώσεις όπως τα Gay Pride, τα οποία νομίζω ότι στη χώρα μας ήταν η πρώτη που έγινε και σε δεύτερη πόλη, τώρα μαθαίνω θα γίνει και στην Κρήτη, και άρα να διευρυνθεί όλη αυτή η δράση και η προσπάθεια να αλλάξουμε τα πράγματα. Και αυτό με δύο βασικά αιτήματα, τη νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων και την προστασία από διακρίσεις, από επιθέσεις, από διακρίσεις που είναι είτε βίες, είτε λεκτικές, είτε νομικές κλπ. Τι καταφέραμε με όλα αυτά τα χρόνια? Για μένα το πιο σημαντικό πράγμα ήταν η διεύρυνση των ανθρώπων που συμμετέχουν και η δύναμη που βρήκανε πολλά παιδιά από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να το αναφέρουν στους γονείς τους. Γι' αυτό και στην κοινωνία τους ευρύτερα. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσωπικά το έζησα πάρα πολύ μετά το πρώτο Pride της Θεσσαλονίκης. Παιδιά τα οποία νέοι και νέες που δεν τολμούσαν καν να πάνε να περπατήσουν στην διαδήλωση και να τους δούνε οι κάμερες, την επόμενη μέρα πήγανε και το είπανε στους γονείς τους. Και να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ μια εικόνα να κυκλοφορώ στα μπαρ της πόλης και να βλέπω, είσαι σε γειτονιές και να βλέπω το σύνθημα «Μαμά είμαι λεσβία». Ήταν για μένα ένα πολύ χαρούμενο γεγονός. Βοήθησε εκτός από τα άτομα αυτό το πράγμα τα ίδια που έχουν άμεση σχέση ενώ τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους, βοήθησε στην αλλαγή των συνειδήσεων και αυτό ήταν που πίεσε και πιέζει σήμερα τις πολιτικές ηγεσίες να αλλάξουν μέσα από τους νόμους και να τους κατανοώντας τέλος πάντων τα δικαιώματά τους. Αυτό οδηγεί τις συντηρητικές κυβερνήσεις γενικώς στην Ευρώπη, πλην εξαιρέσεων όπως η Ελλάδα, δεν έχουμε και αριστερές κυβερνήσεις. Λοιπόν, τις οθεί λοιπόν να αλλάξουν και να διαρριγνύουν τις σχέσεις τους, τις παραδοσιακές, με συντηρητικούς φορείς όπως η Εκκλησία. Το παράδειγμα της Μάλτας ή της Κύπρου ή της Ιρλανδίας, για το οποίο θα αναφερθώ παρακάτω, ειδικά της τελευταίας, είναι πολύ που μου δίνει μεγάλη αισιοδοξία. Να θυμηθούμε ότι η Ιρλανδία είναι μια άκρο συντηρητική κοινωνία με πολύ βαθύ καθολικισμό, μεγάλη δύναμη ο καθολικισμός εκεί. Μόλις το 1993 αποποινικοποιήθηκε η ομοφιλοφιλία, το 1995 νομοποιήθηκε το διαζύγιο, το 2010 φέρανε ένα σύμφωνο και το 2015 πήγαμε στο δημοψήφισμα για το γάμο των ομοφιλοφίλων. Εδώ θέλω να ανοίξω, να βάλω δύο σημεία, δεν θα τα αναπτύξω, μπορώ να γίνω στη συζήτηση. Το πρώτο έχει να κάνει με το δημοψήφισμα. Προσωπικά είμαι αντίθετη στο να γίνονται δημοψηφίσματα.
Προσωπικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσουν τους ετεροφιλόφιλους οι ομοφιλόφιλοι αν θα έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Αλλά στην συγκεκριμένη χώρα από τη στιγμή που έγινε θα ήμασταν από την πλευρά αυτών που θα ήταν στο δρόμο και θα διεκδικούσαν να ψηφίσει ο κόσμος υπέρ. Το δεύτερο θέμα που θέλω να βάλω ήταν ότι η άποψη που το βλέπουμε πολλές φορές και στην αριστερά δυστυχώς ότι είναι πολυτέλεια σε αυτά τα χρόνια και σε αυτή την περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης και φτώχειας να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα και αυτά είναι μικροαστικά και λοιπά και λοιπά. Να πω ότι στην Ελλαδία στις εργατικές περιοχές και ειδικά του Δουβλίνου πάνω από το 80% των ανθρώπων έδωσε ψήφο υπέρ της, του δικαιώματος στο γάμο. Υπήρχαν περιοχές που άγγιζε το 88-90%. Σε σχέση με άλλες περιοχές ήταν πολύ σημαντικό. Στην Ελλάδα, παρά το ότι τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κίνημα ενάντια στις διακρίσεις, δυστυχώς υπολοιπόμαστε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δεν περίμενα ότι εμείς θα είμαστε πιο πίσω από την Κύπρο. Όχι γιατί έχω κάτι με τις Κύπρους, αλλά παραδοσιακά είδα μια κοινωνία πολύ πιο πίσω από ό,τι ήταν, ας πούμε, η Ελλάδα και από πλευράς αγώνων και διεκδικήσεων κλπ. Δεν καταφέραμε πολλά ως αντιπολίτευση παρά το ότι το προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Δεν καταφέραμε να έρθει σαν νομοσχέδιο στη Βουλή το σύμφωνο συμβίωσης. Κάνουμε μικρές τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα πάνω στα ζητήματα ρατσιστικής βίας, πολύ μικρές. Και αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω είναι ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί από την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή το σύμφωνο συμβίωσης και το οποίο θα έρθει σύντομα, ελπίζουμε αυτές τις επόμενες μέρες, να έρθει προς διαβούλευση, προς δημόσια διαβούλευση. Σε αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει, σίγουρα δεν θα έχουν καλυφθεί τα αιτήματα των αγωνιστών των δικαιωμάτων τους. Δεν θα υπάρξει, το κυριότερο που δεν θα υπάρξει θα είναι ό,τι αφορά την παιδοθεσία και την ούτε καν γονική μέρημνα. Ενημερώθηκα ότι για τη γονική μέρημνα, δηλαδή όταν θα πεθαίνω εγώ, ας πούμε, δεν μπορεί να λάβει ο μη βιολογικός πατέρας, ας πούμε, το παιδί μου, ακόμα και αν είναι παντρεμένοι, είμαστε παντρεμένοι, ακόμα και αν το έχει μεγαλώσει και το παιδί θα πηγαίνει είτε στο βιολογικό πατέρα, ας πούμε, ή μάνα, έτσι, ή στους συγγενείς στους συγγενείς μου. Αυτό υπάρχει και για τους ετεροφιλόφιλους. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε στους ετεροφιλόφιλους γι' αυτό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο για όλους και εκεί να μπει και αυτό το ζήτημα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω. Θα τα δούμε όλα μπροστά μας. Κατοχυρώνονται κάποια πράγματα αρκετά όσον αφορά τα κληρονομικά. Δεν θα αργήσω. Τα κληρονομικά, τα ασφαλιστικά. Θα είναι και τα ζητήματα ό,τι αφορά την υγεία, ιατρικών πράξεων και αυτά, αλλά δεν θα έχουμε πρόβλημα με την κοινή φορολογική δήλωση. Θα είναι δηλαδή ένα σύμφωνο συμβίωσης που θα είναι μια αρχή για να λύσουμε κάποια προβλήματα, όχι όλα. Από αυτή την πάντα και στην περίοδο αυτή που ζούμε με όλη αυτή την κατάσταση του ρατσισμού που έχει αναπτυχθεί και άρα και της ομοφοβίας και άρα και των επιθέσεων ομοφοβικών και τρασφοβικών, ο αγώνας, όπως καταλαβαίνετε, είναι μπροστά μας. Και άρα δεν μας επιτρέπεται, αγαπητή μου Στέλλα, να πούμε ότι είμαστε κουρασμένοι. Απαγορεύεται ρητά αυτή η φράση. Πρέπει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη θέρμη ακριβώς για να πιέσουμε είτε αυτή την κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Είτε οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, ο δρόμος είναι μακρύς και σκληρός, για να πρέπει λοιπόν όλοι με μεγαλύτερη θέρμη. Και εδώ θέλω να βάλω και εγώ από τη σειρά μου συνοπτικά έτσι, κάποια αιτήματα. Νομίζω ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να ζητήσουμε. Πρώτο, το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Δεν μας αρκούν οι διακριτοί ρόλοι. Πρέπει να το βάλουμε μπροστά ότι αυτό μας εμποδίζει πάρα πολύ. Δεν μπορεί να παρεμβαίνει η εκκλησία με τις τόσο συντηρητικές απόψεις της στα δικαιώματά μας. Στις αποφάσεις του κράτους και άλλα στα δικαιώματά μας. Δεύτερον, θα πρέπει να έρθει σύντομα το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία με στην περίληψη του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Δεν μας αρκεί να μιλάμε για τους ετερό. Τρίτον, θα έπρεπε υπό την αιγίδα του κράτους να υπάρξει καμπάνια ακριβώς για να σταματήσουμε καμπάνιες σε όλα τα σχολεία και σε όλους τους χώρους των εργαζομένων με προτεραιότητα στα σχολεία, στην αστυνομία, στα νοσοκομεία αλλά και σε όλους τους εργασιακούς χώρους πληροφόρηση και ενημέρωση για όλα αυτά τα ζητήματα, για το ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι ανάμεσά μας, ότι έχουν δικαιώματα όπως όλοι οι υπόλοιποι και ότι δεν μπορούν να υφίστανται διακρίσεις, για να σταματήσουμε τα bullying είτε στα σχολεία είτε στους εργασιακούς χώρους. Ιδιαίτερα για την αστυνομία, όχι απλώς ενημέρωση, νομίζω ότι θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα που να φοβίζει την αστυνομία με συμβολικές πράξεις. Θα έπρεπε η ιστορία της έβειας, για παράδειγμα, να σημαίνει απόλυση αστυνομικού, για να στείλουμε μήνυμα. Μόνο έτσι θα έχουμε πραγματική ηγεσία πολιτική και όχι αστυνομική. Το τέταρτο, θα έπρεπε να παλέψουμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις έχουμε κάνει ήδη, να τις συνεχίσουμε για την κατάργηση όλων των ομοφοβικών και τρανσφοβικών νόμων. Δεν το συζητάω για την αναγνώριση των τρανς ατόμων και νομίζω ότι το καλύτερο παράδειγμα είναι η Αργεντινή, όπου στην Αργεντινή, από ό,τι όσο μπόρεσα να ενημερωθώ, με μια απλή αίτηση μπορεί κανείς να θεωρηθεί να αλλάξει ταυτότητα και την οποία αίτηση, εφόσον σε 6 μήνες την ξανεπαναλάβει, αυτομάτως αλλάζει ταυτότητα και μπορεί να ξαναλλάξει αν αλλάξει άποψη. Είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Δεν χρειάζεται καμία ιατρική γνωμάτευση ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί ένας άνθρωπος να το ζητήσει και θα το έχει. Τέλος, νομίζω ότι αυτό που θα ολοκληρώσει την ισότητα στα δικαιώματα είναι όντως ο πολιτικός γάμος. Όπως την ισότητα στα δικαιώματα, όπως οι ετεροφιλόφιλοι, έτσι και οι ομοφιλόφιλοι πρέπει να έχουν το ίδιο το δικαίωμα στη συμβίωση και στην παιδοθεσία. Σε αυτό όμως, για όλα αυτά, χρειάζεται ένας αγώνας τον οποίο δίνουμε καθημερινά και πρέπει να διευρυνθεί και με άλλους τρόπους. Το είπα και πέρυσι και πρόπερυσι, το λέω συνέχεια, χρειάζεται για να ενδυναμωθεί και να είναι και πιο αποτελεσματικός να συμβάλλουμε και με έναν άλλον τρόπο. Να συνδεθούμε με το εργατικό κίνημα. Δεν μπορεί, μου φαίνεται πολύ λίγο, να βλέπουμε τους ανθρώπους που ασγωνίζονται για τα δικαιώματα να βρίσκονται μαζί, αλλά να μην βρίσκονται οι άνθρωποι των δικαιωμάτων που αγωνίζονται για τα δικαιώματα με τους εργατικούς αγώνες. Το έχουμε δει να σπάει, το έχουμε δει να γίνεται, έχουμε δει τη ΛΟΑΤ κοινότητα να συμμετέχει στους αγώνες των καθαριστριών. Ήταν μια αρχή, ήταν πάρα πολύ καλή,
αλλά χρειάζεται να το προχωρήσουμε περισσότερο. Μπροστά μας, για να προκαλέσω λίγο, θα έχουμε τους αγώνες των εργαζομένων στα λιμάνια ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, μια και όπως φαίνεται θα προχωρήσουμε προς ιδιωτικοποίηση των λιμανιών. Λέω για το λιμάνι, γιατί εκεί μιλάμε για ανδροκρατούμενη κοινότητα εργασιακή και επικρατεί και πολύ ο μάτσο άντρας. Εάν σπάσουμε αυτά τα οχυρά, αν σπάσουμε το οχυρό της συντηρητικής νοικοκυράς, θα έχουμε ανοίξει την πόρτα ώστε οι άγραφοι νόμοι να μας επιτρέπουν περισσότερα πράγματα από τους γραπτούς νόμους. Να μπορούμε δηλαδή να συμβιώσουμε μεταξύ μας πολύ καλύτερα και να μην έχουμε ανάγκη τους νόμους, οι οποίοι βεβαίως πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν και να μας καλύπτουν. Το ένα δεν έχει τις αντιπαράθεση με το άλλο. Άρα λοιπόν, να συνεχίσουμε μεγαλύτερη θέρμη. Ο αγώνας είναι μπροστά μας και νομίζω ότι θα νικήσουμε. Είμαστε σε καλύτερο δρόμο από ό,τι ήμασταν παλαιότερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την συντρόφισσα τη Γιάννα τη Γαϊτάνη για την τελευταία παρέμβαση. Και τώρα λόγω σε εσάς, γιατί ήρθαμε εδώ όχι μόνο για να ακούσουμε τους ομιλητές και τις ομιλήτριες, αλλά για να συζητήσουμε και μεταξύ μας. Έχουν πει πάρα πολλά ζητήματα, οπότε τώρα θα είναι καλό να πείτε κι εσείς από κάτω τι γνώμη σας. Θέλω να πω τώρα σε αυτό που είπε η κυρία Γαϊτάνη. Ναι. Ο νόμος Αργεντινής είναι πολύ παλιό πια. Μαρίνα, συγγνώμη, μήπως... Όχι, απλά το λέω. Μάλτα. Δεν πειράζει, ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούς ότι η Αργεντινή είναι παλιός νόμος. Πάει πια. Πέρασε η Αργεντινή. Τώρα έχουμε η κυρία Γαϊτάνη τον νόμο της Μάλτα. Ο οποίος μάλιστα προβλέπει και μη καταχώρηση φύλου. Είναι δηλαδή ο πιο προοδευτικός νόμος. Έτσι, ο πιο... Αυτό ήθελα να πω. Της Δανίας και μετά της Μάλτας. Η Μάλτα δηλαδή έχει το καλύτερο νόμο και στην κατάθεση που κάναμε προς το Υπουργείο σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έτσι τίποτα άλλο. Απλά αν το διαγράψετε το Αργεντινή, διαγράψετε, είναι παλιό νόμο. Είναι παλιό. Μου άρεσε τόσο πολύ που έμεινε. Λοιπόν, από εδώ και πέρα Μάλτα. Θα σκεφτόμαστε τη Μάλτα λοιπόν. Έχω προχωρήσει τόσο πολύ σε άλλε χώρε που εμεί εδώ α πούμε κάνουμε ένα βηματάκι μικρό και οι άλλοι έχουν ανακαλύψει την παράλληλα συμβάντα. Και εμεί αναφερόμαστε σε αυτό. Και θεωρούμε ότι και μέχρι να σας δώσω λίγο χρόνο για να σκεφτείτε ακόμα τι τοποθέτηση θα κάνετε, πιάνομαι από το τελευταίο που έβαλε η Γιάννα για τη σύνδεση με το εργατικό κίνημα και απλώς να θυμίσω ότι στο δεύτερο Pride της Θεσσαλονίκης είναι πολύ χαρακτηριστικό, ήταν μόλις είχε πέσει το μαύρο στην ΕΡΤ και ήταν μια εβδομάδα μετά, μια εβδομάδα είχε προηγηθεί το μαύρο στην ΕΡΤ. Οπότε η πορεία του Pride αντί να καταλήξει στο Λευκό Πύργο, όπου ήταν προγραμματισμένες συναυλίες και όλα αυτά που γίνονται μετά τα πάρτι, μετά το Pride, κατευθυνθήκαμε προς το κατελημένο κτίριο της ΕΡΤΡΙΑ, όπου μας υποδέχτηκαν με πολύ ενθουσιασμό και συγκίνηση οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤΡΙΑ και ήταν μια από εκείνες τις πολύ σπάνιες στιγμές που ενώνονται τα ξεχωριστά κινήματα, το ΛΟΑΤ και το εργατικό. Αυτό για να δώσω έτσι μια εικόνα παραπάνω σε σχέση με αυτό που έβαλε και η Γιάννα. Και τώρα θέλει... μισό λεπτό. Μήπως είναι κάποιος που θέλει να μιλήσει για να μην ξαναδώσω το λόγο στην Στέλλα. Κάποιοι. Ναι. Επειδή αναφέρετε κιόλας ότι πρέπει να κάνει παρέμβαση και η ομάδα Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην εκπαίδευση, την κάνω λίγο εθιμοτυπικά. Είμαστε περισσότεροι εδώ γνωστά πρόσωπα, δεν ξέρω αν είναι άτομα που δεν ασχολούνται με το χώρο. Αυτός είναι και ο καημός μας. Αυτό που θέλω να πω είναι, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τα πράγματα, είμαστε στο τρίτο σκαλοπάτι. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το ξέρουμε, δεν γίνεται συζήτηση, αυτά είναι πράγματα του διαβόλου. Το δεύτερο σκαλοπάτι είναι ότι ναι, OK, εξοικειωθήκαμε ότι ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα, αλλά είναι κάποιοι που είναι στην ατζέντα τους, αυτοί θα ασχοληθούν, δεν είναι θέματα της κοινωνίας, δεν μας ενδιαφέρει. Το τρίτο σκαλοπάτι που πρέπει να πετύχουμε είναι να καταλάβει η κοινωνία αυτό που βλέπουμε τώρα να έχει γίνει και στην Ιρλανδία, ότι δεν είναι θέμα κάποιας κοινότητας. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ασχολούνται οι κοινότητες. Τα δικαιώματα των μαύρων δεν θα τρέχανε οι μαύροι και εμείς λέμε «Α, είναι η ατζέντα των μαύρων, οκ». Okay. Στην εκπαίδευση πρέπει να καταλάβουν όλοι οι δάσκαλοι ότι αυτό είναι ένα θέμα που αφορά το φύλο και η σεξουαλικότητα, δηλαδή αφορά όλα τα παιδιά και όλους τους εκπαιδευτικούς
και πρέπει να κινητοποιούνται όλοι για να ενημερώνονται και δεν πρέπει να υπάρχει, δηλαδή να το, νομίζω ότι είναι πολύ καλό να το επισημαίνουμε ότι δεν δικαιούται κάποιος άνθρωπος να παίρνει λόγο και να έχει άποψη σε αυτά τα θέματα με βάση τις απόψεις του, τις προσωπικές. Δηλαδή πρέπει να αναζητούμε τη γνώση, όπως σε οποιοδήποτε θέμα αναζητούμε γνώση, πηγές, αναφορές. Δεν στηριζόμαστε, ξέρω εγώ, για το θέμα του ρατσισμού, λόγω φυλής ή οτιδήποτε άλλο, το θέμα της σκλαβιάς. Δεν στηριζόμαστε το ότι κάτσα και σκέφτηκα εγώ την απογευματινή μου ενατένιση, ξέρω εγώ, σε ένα καναπέ, πώς θεωρώ ότι πρέπει να είναι τα πράγματα. Το ψάχνουμε και διαβάζουμε. Ακόμα δυστυχώς, και το λέω αυτό γιατί ήμουνα πριν από μια εβδομάδα σε μια συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι ερωτήσεις που ακούσαμε ήταν τραυματικές, ήταν κακοποιητικές. Και ήταν από άτομα που βεβαίως δεν θέλω να πω ότι ήταν ζυμωμένα μες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι είναι και πάρα πολλοί νέοι ψηφοφόροι που έρχονται για socializing κτλ. Αλλά ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τοποθετήσεις πάνω σε ανθρώπινα δικαιώματα πετάγοντας οποιοδήποτε στερεότυπο και οποιαδήποτε φαντασία σου έρχεται που κάτσες και σκέφτηκες στο πόδι. Πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό του στερεότυπου, να καταλάβουμε ότι αυτά είναι κοινωνικά στερεότυπα, κακοποιητικά και χρειάζεται ο κόσμος να σκύψει, να ψάξει, να ενημερωθεί. Και δεν έχει το δικαίωμα να ανοίγει το στόμα του και να πετάει παρούφες. Δηλαδή κάπου λιγάκι να. Τι να πω, να κάνουμε και λίγο shame. Τώρα το λέω λίγο άσχημα, ακούγεται λίγο άσχημα, λίγο χοντρά αυτό, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ όταν ξέρω εγώ πρέπει να μιλήσω σε εκπαιδευτικούς ή πρέπει να μιλήσω σε ένα κοινό ενός κόμματος ή κάπου. Και αντιλαμβάνομαι ότι από κάτω μια μεγάλη πλειοψηφία ακόμα αισθάνεται ότι μιλάω εγώ. Επειδή εγώ έχω κάποιο ζήτημα, κάποια ιδιαιτερότητα και πάω εγώ να καλύψω κάποια δικά μου θέματα και κατά τα άλλα ο καθένας έχει μια άποψη εντελώς στερεοτυπική και μπορεί να την πει, ακόμα θέλω να πω πολεμάμε χωρίς, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα, δεν βγάζει κάπου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είδα στην Ιρλανδία, που είναι μια χώρα με τέτοια ιστορία, προϊστορία, που είδα στην Ιρλανδία οι πολίτες να παίρνουν μια θέση. Άκουσα συζητήσεις που γινόντουσαν μέσα στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, είδα και τον πολιτικό λόγο πως εκφραζόταν, την αρθρογραφία, σε άλλο επίπεδο τελείως. Έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς πως καλλιεργούμε αυτό το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Πέτρο για την τοποθέτησή του και περιμένω χέρια. Κάποιος ή κάποια που θα ήθελε να συμβάλλει με κάποιο τρόπο στη συζήτηση. Αποκλείεται να τους καλύψαμε όλους, δεν νομίζω. Ας πούμε κάτι, ακούγομαι. Όχι, να πάρεις το. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις, διότι πιθανολογώ ότι όλοι καλύφθηκαν από όσα άκουσα και άρα αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Σε αντίθετη κατεύθυνση, εάν ερωτήματα δεν γεννήθηκαν μέσα από τις τοποθετήσεις που ακούσαμε, ίσως να είναι και λίγο στενάχωρο. Ίσως δηλαδή να σημαίνει ότι και ακριβώς δεν γνωρίζουμε τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από τα θέματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πάρα πολύ σίγουροι δεν είμαστε για να μιλήσουμε για αυτά και ίσως, κατά τη γνώμη μου, αυτό να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Όπως και παντού, η άγνοια και εδώ, αν δεν σκοτώνει, περιθωριοποιεί. Η άγνοια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω μας. Των ανθρώπων που υπάρχουν ακόμα και εδώ γύρω μας και που ίσως σε μια κοντινή απόσταση βλέπω εκεί να μπορούν να ακούσουν, αλλά όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που περιφέρονται και που πιθανολογώ ότι δεν τους κέντρισε κάτι για να κάτσουν να παρακολουθήσουν. Πιθανότατα θα μπορούσε μάλλον να βοηθήσει
η γέφυρα που θα έπρεπε να έχει εκτιστεί ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και στο δικαιωματικό, πιθανότατα. Πιθανότατα όμως και μια θέληση αυτού ενός εκάστου και μίας εκάστης να ακούσει πράγματα που αφορούν τη ζωή του και της διπλανής του, διπλανού του, θα ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να στηρίξουμε βεβαίως το νομοθετικό έργο αυτό που έρχεται και που θα αναγνωρίσει έστω και με μία απόσταση αρκετά μεγάλη από αυτό που αποκαλούμε στενό πυρήνα της πολιτισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο έκοντες άκοντες ανήκουμε, και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε εν πάση περιπτώσει για να περάσει και να έχει τα αποτελέσματα που πρέπει, και στο χέρι μας είναι, σαν κίνημα, σαν κόμμα, σαν μέλη, σαν φίλοι, σαν στελέχη, σαν οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει είμαστε, ο καθένας και η καθεμιά μας, να μπορέσουμε να βάλουμε το λιθαράκι μας, ούτως ώστε αυτό που τώρα μπορεί να μας φαντάζει πολύ λίγο, πολύ στεγνό, πολύ κάπως, να μπορέσουμε να το φέρουμε στο μέγεθός μας. Έτοιμα ρούχα είναι καλά. Καλύτερα όμως είναι αυτά που ράβουμε πάντα πάνω μας, γιατί ίσως έτσι καλύπτουν και το μέγεθός μας. Με αυτές τις λίγες σκέψεις μου, αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιο ρέθισμα για σκέψη, ναι. Εγώ έχω μία ερώτηση. Θέλεις μήπως να έρθεις στο μικρόφωνο για να... Όχι, δεν πειράζει. Θα ακούσω. Έχω μία ερώτηση για σας. Επειδή είστε βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τώρα ο κορμός, όπως είπατε, της κυβέρνησης. Συγγνώμη, εγώ δίπλα είμαι σχεδόν και δεν σε ακούω. Θέλει να μεταφέρει... Α, ναι, για να μην κάνω το μισό λεπτό. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει κάτι θετικό στον τρόπο με τον οποίο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ καθαρά υποκειμενικά, κάτι θετικό στον τρόπο με τον οποίο μιλήσατε, και κάτι που με έκανε να νιώσω άσχημα. Είναι το ίδιο πράγμα με δύο πλευρές. Το να ότι γνωρίζω ότι είχατε κινηματική δράση και μπορεί να έχετε ακόμη, είναι πολύ θετικό. Και γίνονται βουλευτές και βουλεύτριες άνθρωποι με προηγούμενη κινηματική δράση και υπέρ των δικαιωμάτων κλπ. Όμως, επειδή έχετε και το ρόλο της βουλεύτριας τώρα, αν βρίσκεστε εδώ και εξακολουθούμε να μιλάμε μεταξύ μας για την κινηματική δράση χωρίς τη θεσμική που έχετε τώρα, γιατί την έχετε, μου αφήνει ένα μεγάλο κενό. Γιατί οι περισσότεροι που είμαστε εδώ, δυστυχώς, γιατί θα θέλαμε να είναι και άλλοι άνθρωποι, είμαστε άνθρωποι με κάποια ή με μικρή ή με μεγάλη κινηματική δράση, με μικρή ή με μεγάλη ακτιβιστική δράση. Δεν περιμένουμε να ακούσουμε μόνο αυτό από εσάς, περιμένουμε να ακούσουμε τη θεσμική σας τοποθέτηση για το θεσμικό σας ρόλο. Και θέλω να σας ρωτήσω, όταν πριν τις εκλογές, τις εθνικές τελευταίες, είχε δηλώσει ο Αλέξο Τσίπρας σε μια ερώτηση στο γνωστό Ask Tsipras, νομίζω στο Twitter, για την τεχνοθεσία είχε ρωτηθεί, είχε απαντήσει ότι ακόμη και οι επιστήμονες διχάζονται σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είχατε αισθανθεί ως άνθρωπος που υπερασπίζεται και ως πολιτικός τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι είχατε κάνει γι' αυτό. Είχατε απευθύνει ερώτηση στον πρόεδρο του κόμματος που στηρίζετε, είχατε συνομιλήσει με άλλους βουλευτές και βουλεύτριες και είχατε συντονισμένα κάνει κάποια συζήτηση εσωκομματική που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας. Θέλω να σας ρωτήσω τι είχατε κάνει γι' αυτό. Ευχαριστώ. Καταγράφεται και αυτή η ερώτηση, λοιπόν. Θα τη σχολιάσει στο τέλος η Γιάννα. Ναι. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος... Α, συγγνώμη. Ναι. Λίγο κακός παρέας. Λοιπόν, μια και όσοι με ξέρουν είμαι και στο βαθύ κομμά, ζούμε να γίνομαι λίγο κακός, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αν ήταν τόσο εύκολα να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, ας πούμε, θα ήμασταν σε πάρα πολύ εύκολη θέση. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, 25 και βάλε, στους οικολόγους εναλλακτικούς, δεν είχαν καμιά σχέση με τους οικολόγους πράσινους, ήταν πολύ διαφορετικό εκείνο το μόρφωμα, συμμετείχαν από άνθρωποι που ήταν της βαθιάς οικολογίας, έως αντιεξουσιαστικές ομάδες όπως ήταν τα άνθη του κακού. Τότε λοιπόν εκεί είχαμε μια υποψηφιότητα να κρίνουμε
σε κάποια έτσι, διαδικασία συλλογική ήταν η υποψηφιότητα της γνωστής Πάολας. Έτσι, που έβγαζε και το περιοδικό κράξιμο. Έτσι, ήταν, η Πάολα, η γνωστή. Υπήρχαν μεγάλες αντιρρήσεις από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Έτσι, από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Ήταν και ένας χώρος ο οποίος υποτίθεται δεν ήταν ούτε καν του 37% που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, του μισό της εκατό ήταν, υπήρχαν ισχυρότατες αντιρρήσεις. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, έγινε δεκτή η υποψηφιότητα της Πάολα. Θυμάμαι τότε χαρακτηριστικά για τη φράση ενός συντρόφου και σημερινού συντρόφου και τότε Τινού, ότι έχετε, δεν βάζανε το ζήτημα ότι ήταν ομοφυλόφιλη έτσι, η Πάολα. Βάζανε το ζήτημα ότι ήταν εκδιδόμενο. Είχε πει τότε ένα σύντροφο, πολύ γνωστό, δεν θέλω να πω όμως το όνομά του εδώ, ότι εδώ έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου και δημοσιογράφους. Μας πειράζει, ας πούμε, μια εκδιδόμενη τραβεστή. Και κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ καλά το έλεγε, ας πούμε. Τώρα, εγώ θέλω να μπω λίγο εντάξει στην ουσία. Δυστυχώς η αριστερά, στην οποία ανήκω από παιδί όθεν, δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει την πολλαπλότητα των αντιθέσεων και την πολλαπλότητα των υποκειμένων. Ακόμα και την περίοδο του Γαλλικού Μάη. Που ήταν, αν το θέλετε, η κορονίδα έτσι, των κινημάτων που εμφανιστήκαν με αυτόν τον τρόπο, δεν κατάφερε να συνδεθεί ο Μάης, η πολλαπλότητα των υποκειμένων και το εξεγερσιακό του περιεχόμενο, δεν κατάφερε, όχι με μεγάλη δυσκολία, δεν κατάφερε μάλλον να συνδεθεί με το εργατικό κίνημα εκείνης της εποχής στην Γαλλία. Πηγαίνανε οι διαδηλώσεις που έβγανε των φοιτητών από τη Βαστήλη και κατεβαίνανε προς το εργοστάσιο της Ρενό, βρίσκανε μπροστά τους τα συνδικάτα όχι να τους υποδέχονται, όχι να τους υποδέχονται και να τους καλωσορίζουν, να τους τραμπουκίζουν. Λοιπόν, δεν φτάνει κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε και στη Θεσσαλονίκη και στην πορεία η οποία έγινε τότε, δεν φτάνει κατά τη γνώμη μου μια υποδοχή στην ΕΡΤ, στην κατελημένη ΕΡΤ τότε, στην ΕΡΤ Open, δεν φτάνουν όλα αυτά. Χρειάζεται μια πολύ διαφορετική κουλτούρα, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά στο επίπεδο συνολικά εντάξει της αριστεράς, να καταλάβει ότι ναι μεν υπάρχει η κυρίαρχη αντίθεση που βάζει μπροστά το πρόταγμα της κοινωνικής ανατροπής και το μοντέλο μιας άλλης κοινωνίας, μιας άλλης τύπου κοινωνικής συγκρότησης, θα είναι εντελώς ανάπηρο, μα εντελώς ανάπηρο, αν εντάξει δεν συνοδεύεται με την πολλαπλότητα των υποκειμένων. Με τις αντιθέσεις που μέσα αυτές τις αντιθέσεις προφανώς συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του κάθε ανθρώπου, στο κορμί του, στην ερωτική του αυτοδιάθεση. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα, επειδή έθεσε και η κοπελιά και πολύ σωστά τα έθεσε τα ερωτήματα. Έτσι, νομίζω ότι πρέπει και όχι μόνο οι βουλευτίνες και οι βουλευτές, αλλά και όσοι είμαστε στο κομματικό μηχανισμό, αυτά τα πράγματα τα κάνουμε πράξη καθημερινά. Τα κάνουμε πράξη καθημερινά μέσα από την περάσπιση των δικαιωμάτων της ομοφυλόφιλης κοινότητας, μέσα από τις ανακοινώσεις που βγάζουμε, συμπεριλαμβάνοντας όλα αυτά, κάνοντας κτήμα σε όλο τον κόσμο που με έναν τρόπο σήμερα μας ακούει. Έχει δίκιο η Γιάννα όταν λέει σήμερα μπορούμε να το κάνουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, αλλά νομίζω πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι στο δικό σας κίνημα πέφτει ένας μεγάλος ρόλος. Πολύ μεγάλος αυτή την περίοδο. Δεν σας λέω να λειτουργήσετε σαν λόμπι, για να μιλήσω ανοιχτά. Λέω όμως ότι εντάξει, λειτουργώντας σαν κίνημα, πρέπει να πιεστούν εκείνοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες που βρίσκονται είτε έχουν θεσμικό ρόλο στη Βουλή, είτε έχουν οποιαδήποτε άλλο μέσα στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, από αυτή τη στιγμή ο κύριος κορμός της κυβέρνησης, να προωθήσουν όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία με πάρα πολύ σωστό τρόπο μπήκαν κάτω τους προηγούμενους ομιλητές. Ευχαριστώ. Είχα δει ένα χέρι να σηκώνεται, οπότε έχεις το λόγο εσύ. Μ' ακούτε? Από Θεσσαλονίκη έρχομαι. Χάρη με λένε, είμαι μέλος της κίνησης Απελάστε το ρατσισμό και τη συλλογικότητα Σίλβια Ριβέρα, που πρόσφατα αποκλείστηκε και από το Pride της Θεσσαλονίκης από τον Δήμαρχο. Θα ήθελα να βάλω τρία σημεία πολύ σύντομα. Τα δύο αφορούν τα ζητήματα που ανέπτυξαν εδώ οι ομιλητές και ομιλητρίες και η κυρία Ιάννα, η συντρόφισσα από την Κολοριού, που δεν θυμάμαι το όνομά σου. Ναι. Για το πώς μπορούμε να γλιτώσουμε όχι απλώς από την εκμετάλλευση αλλά από την καθημερινή βία και τρομοκρατία που ζει συνεχώς ένας ΛΟΑΤΑ άνθρωπος, ιδιαίτερα ένας τράνς άνθρωπος σήμερα. Και ένα τελευταίο με αφορμή τα ζητήματα που μπήκαν για τη συντρόφισσα τη Γιάννα.
Το πρώτο είναι, μπορούμε να πούμε με μια κουβέντα, πώς μπορεί να σταματήσει όλο αυτό το κακό, όλη αυτή η τρομοκρατία. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο θα απαλλαγούμε τουλάχιστον από τα πολύ χοντρά ζητήματα της καταπίεσης της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Εγώ θα πω με μια κουβέντα, με μια φράση, ότι ο τρόπος είναι να υιοθετήσουν τα αιτήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, να τα ενστερνιστούν, να τα κάνουν δικά τους τα εκατομμύρια άνθρωποι που δεν είναι ΛΟΑΤ. Το παράδειγμα αναφέρθηκε, το πιο κοντινό και το πιο άμεσο, της Ιρλανδίας και ιδιαίτερα της εργατικής τάξης της Ιρλανδίας, που στήριξε με καταπληκτική πλειοψηφία στις δικές της γειτονιές το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι στην Ιρλανδία, που μπορεί να κατηχειρώνονται ΛΟΑΤ δικαιώματα, αλλά πόσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ακόμα η έκτρωση είναι παράνομη και πρέπει να πηγαίνω στην Αγγλία για να κάνω εκτρώσεις οι γυναίκες. Στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή φυλακίζονται και συλλαμβάνονται άνθρωποι κάθε τόσο γιατί τόλμησαν να διοργανώσουν μια διαδήλωση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Σε αυτή την Ιρλανδία θεώρησαν δικιά τους υπόθεση γιατί ήταν κομμάτι από την πάλη για τη δικιά τους απελευθέρωση. Δεν το κάνανε σαν χάρη απέναντι στους ΛΟΑΤ ανθρώπους, το κάνανε σαν κομμάτι αυτής της δράσης. Το δεύτερο ζήτημα, και πώς θα φτάσουμε στα εκατομμύρια ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να παλέψουμε για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα. Πώς θα τους πείσουμε ότι είναι και η δικιά τους υπόθεση. Εγώ θα το έλεγα με ένα στίχο αυτό, με δύο στίχους πόσο είναι, του Διονύση Σαββόπουλου, που εμένα τουλάχιστον με συγκινούν και μου δίνουν μια εικόνα, παίρνοντας αφορμή από την κουβέντα που κάνουμε εδώ με τα μικρόφωνα. Δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Όταν πήγε αυτό που περιέγραψε πολύ ζωντανά η συντρόφισσα εκεί, όταν πήγε ένα κομμάτι της διαδήλωσης του Pride της Θεσσαλονίκης στο δεύτερο Pride έξω από την R3, δεν μας δεχτήκανε με φιλικά χειροκροτήματα οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι μάλλον που κάνανε κατάληψη και οι αλληλέγγυοι. Μας δεχτήκανε πανζουρλισμό. Δεν μας αφήνανε να ξαναφύγουμε να γυρίσουμε μετά στο Pride, στο Λευκό Πύργο που ήμασταν μπροστά. Μας δεχτήκανε με πανζουρλισμό γιατί κατάλαβαν πόσο σημαντικό πράγμα είναι να ενεώνονται τα κινήματα. Για να μπορέσουμε να πείσουμε για τα δικά μας δικαιώματα, πρέπει να πείσουμε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα του τελευταίου ανθρώπου που καταβιέζεται. Και μια και προέρχομαι από μια συλλογικότητα που έχει το όνομα Σίλβια Ριβέρα, να μιλάμε όπως η Σίλβια Ριβέρα, μια τρανς γυναίκα επαναστάτηρια στη Νέα Υόρκη, που έκανε δικιά της υπόθεση την καταπίεση των μαύρων, των γυναικών, των Πορτορικανών, που έτυχε να είναι και η ίδια Πορτορικανή, που πάλεψε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, που έκανε συσίτια για τους άπορους και που επιπλέον πάλεγε για μια κοινωνία που η ίδια την αποκαλούσε σοσιαλισμό. Και δεν εννοούσε βέβαια την κοινωνία των γραφειοκρατών του κρατικού καπιταλισμού, εννοούσε μια κοινωνία απελευθερωμένη από τα αφεντικά που την κατευθύνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Και το τρίτο ζήτημα, με αφορμή όσα υπόθηκαν για τη Γιάννα. Η Γιάννα είναι μια πολύ αγαπητή και πολύ καλή συντρόφισσα. Αλλά η Γιάννα δεν είναι η μόνη περίπτωση στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι βουλευτήνα, βουλεύτρια και είναι, παρουσιάζεται με τον τρόπο που παρουσιάζεται και παλεύει όπως παλεύει και είναι με τα κινήματα. Όπως είναι η Γιάννα βουλευτήνα, είναι και ο Μιχαήλ Γιαννάκης. Δεν είναι κατοχυρωμένα τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ενιαίος και αντόφιος κατεβαίνει και παλεύει για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα όπως για οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα. Είναι ένας χώρος πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα κατακτημένο φρούριο που το έχουμε και το χρησιμοποιούμε στην πάλη μας για την απελευθέρωση των ανθρώπων. Αν μου δίνει ένα λεπτό ακόμα η Πρόεδρος, θα ήθελα να βάλω μια εικόνα με τα δικά μου λόγια όπως την καταλαβαίνω. Υπάρχει μια αριστερά που μέσα σε αυτήν είμαστε όλοι εμείς, παράδειγμα εγώ που είμαι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια αριστερά που εγώ την αποκαλώ αριστερά τύπου κουκουέ εσωτερικού. Με βάση και τα εφηβικά μου και νεανικά μου βιώματα. Μία αριστερά δηλαδή η οποία λέει ότι για παράδειγμα οι ΛΟΑΤ ασχολούνται με τα ΛΟΑΤ, οι αγρότες ασχολούνται με τα αγροτικά, οι γυναίκες με τα γυναικεία και ούτω καθεξής και όλοι μαζί ψηφίσουμε το κόμμα μας και τους βουλευτές τους, για να μπορέσουμε να δούμε όλο αυτό το πράγμα πώς θα μπορέσουμε να το σπρώξουμε και να εμφανιστούμε και εμείς στη Βουλή, γιατί τότε το ζήτημα ήταν να μπουν στη Βουλή. Είναι μια αριστερά που προφανώς είναι ένα σκαλί παραπάνω από μια κοινωνία διάφορη για τα ΛΟΑΤ δικαιώματα, αλλά είναι μια αριστερά που δεν έρχεται. Χρειάζεται μια αριστερά
που νομίζω έχει αποδείξει ότι κομμάτι της είναι η ΚΑΡ που οργανώνει σήμερα την εκδήλωση, η συντρόφισσα, η Γιάννα η Βουλευτίνα, άλλοι συντρόφοι και συντρόφισσες, που παλεύει όχι απλά για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους να σπρώξουν τα αιτήματά μας, αλλά θεωρούν ότι δεν πρόκειται να ησυχάσουν, δεν πρόκειται να πάνε σπίτι τους, δεν πρόκειται να κάνουν διακοπές σαν άνθρωποι, αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος καταπιεσμένος. Αν ένας άνθρωπος είναι καταπιεσμένος, η δουλειά μας δεν τέλειωσε. Αυτή η αριστερά που δεν θέλει απλώς να βελτιώσει τα πράγματα, αλλά να αλλάξει τον κόσμο, είναι μια αριστερά που για να μπορέσει να τα πετύχει όλα αυτά, χρειάζεται πρώτα απ' όλα, και με αυτό κλείνω όλους και όλες εμάς, ακριβώς όπως η Σίλβια Ριβέρα, υιοθετώντας όλα τα αιτήματα όλων των καταπιεσμένων ανθρώπων και παλεύοντας για μια κοινωνία που θα τα κάνει παρελθόν και θα τα παρουσιάζει μόνο στα μουσεία της ιστορίας και πουθενά άλλου. Ευχαριστώ για την υπομονή. Θα ήθελε κάποιος, κάποια να κάνει ένα σχόλιο, μια τοποθέτηση. Αλλιώς να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές για ένα σύντομο σχόλιο, για να προλάβουμε, ο φόβος μου είναι μην αρχίσει η μουσική. Λοιπόν, Στέλλη. Ένα που θέλω να πω είναι ότι το ότι είμαστε κουρασμένοι δεν σημαίνει ότι σταματάμε. Οι αθλητές στο μαραθώνιο μπορεί να κουράζονται στα 1-2 χιλιόμετρα, αλλά άμα δεν τερματίσουν σπανίως σταματάνε. Η κούρασή μας προέρχεται κυρίως γιατί δεν έχουμε το feedback που θα θέλαμε να έχουμε από εκεί που το περιμένουμε. Και δεν μιλάω για σένα προσωπικά, δεν είναι προσωπικού. Περιμένουμε, όλοι είπαμε, έρχεται η ελπίδα και τη βλέπουμε την ελπίδα, αλλά μισή. Αυτό που θέλω να πω σε σχέση με τα κινήματα είναι ότι εμείς πολύ καιρό τώρα έχουμε καταλάβει ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Δεν το καταλάβαμε σήμερα. Εμείς σαν οργάνωση, η οικογένεια Ουράνιο Τόξο, το έχουμε καταλάβει και είμαστε πάντα δίπλα και μπροστά όπου χρειάζεται να σταθούμε σε όποιον καταπιέζεται και δίπλα σε εμάς για κάτι το οποίο δεν είναι επιλογή του, για κάτι που τυχαία συνέβη να είναι εξαιτίας του χρώματος, της φυλής του, της θρησκευτικής του, της θρησκείας του και όλα αυτά. Επομένως καταλαβαίνουμε την ανάγκη να είμαστε πολύ κινηματικοί, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη τη στήριξη όλων των κινημάτων. Το ζήτημα είναι ότι αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος έξω από τη ΛΟΑΤ κοινότητα. Η ΛΟΑΤ κοινότητα έχει ήδη αρχίσει και βρίσκεται, και εγώ σκέφτομαι, ας πούμε, ότι στις δράσεις που γίνανε για τη δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν πάρα πολλοί κόσμος από τη ΛΟΑΤ κοινότητα εκεί. Δεν βλέπω όμως τον ίδιο πολύ κόσμο, τέλος πάντων, όταν θα δει μια τρανς γυναίκα να πάει και να διαμαρτυρηθεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να προέρχεται από μία πλευρά μόνο. Αλληλεγγύη σημαίνει είμαι ο ένας αλληλέγγυος απέναντι στον άλλο. Όλα τα κινήματα έχουν, αν θέλεις, μέσα σε εισαγωγικά την υποχρέωση να σέβονται και να διεκδικούν εξίσου και τα δικά τους και τον γύρω τους. Αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα εξελίξεις, καλύτερες, ευχάριστες και τέλος πάντων να μην τρέπεστε ως κυβέρνηση να δείτε τα παιδιά μας στο μέλλον. Αυτό. Όχι, δεν θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Το μόνο ότι με τα ευχολόγια δεν γίνεται τίποτα. Τα έχουμε μάθει απ' έξω. Τα λέμε πριν κοιμηθούμε, τα ξυπνήσουμε. Θέλουμε έργα. Και αν δεν γίνουν τώρα έργα, δεν θα γίνουν ποτέ. Αυτό. Λοιπόν, από την πλευρά μου θα ήθελα να συμφωνήσω με την άλλη και να πω ότι από ένα κόμμα αντιπολίτευσης ίσως περιμένω ευχολόγια, ίσως περιμένω... Είναι πολύ καλό να περιμένεις ευχολόγια, είναι πολύ καλό να βλέπεις μια διάθεση προσέγγισης. Από μια κυβέρνηση δεν περιμένω ευχολόγια, περιμένω να νομοθετήσει.
Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω έτσι μια πολύ στερεοτυπική ατάκα που λένε όλοι. Ή μάλλον λένε πολλοί που θεωρούν τους εαυτούς τους αλληλέγγυους. Λένε, μα έχω φίλους γκέι και έχω φίλους τρανς. Λοιπόν, θα ακουστεί, ακούγεται άσχετο, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό. Γιατί αν στην πραγματικότητα έχεις φίλους γκέι και φίλους τρανς, δεν αντέχεις να τους βλέπεις να μην είναι ίση με σένα. Περιμένω λοιπόν, πέρα από τη θεωρία των κινημάτων, όχι τους LGBT ανθρώπους να πηγαίνουν στην απεργία της ΕΡΤ. Περιμένω τους απεργούς της ΕΡΤ να έρθουν στις δικές μας μάχες. Στους οποίους ανάμεσα είναι και πολύ γκέι και τρανς ούτως ή άλλοι. Το πούμε κι αυτό. Τώρα είναι μάλλον λίγο άδικο προς την κυρία Γαϊτάνη, γιατί όλοι προς αυτή απευθυνόμαστε, καθότι είναι μάλλον εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Θέλω να κινηθώ λίγο πάνω σε αυτό που είπε και η Νέλη. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ένωση των κινημάτων φέρνει δύναμη. Υπάρχει όμως και μια μικρή λεπτή παγίδα εδώ. Τα δικά μας αιτήματα είναι αιτήματα για ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τα εργατικά δικαιώματα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν και μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας, τα οποία μπορεί για ζητήματα μη ανθρώπινων δικαιωμάτων, για ζητήματα οικονομικά, για ζητήματα ιδιωτικοποίησης του λιμανιού, να έχουν άλλη άποψη. Θα θέλαμε η κυβέρνηση αυτή να αγκαλιάσει όλα τα άτομα της ΛΟΑΤ κοινότητας, ανεξάρτητα από το κατά πόσο θα συμμετέχουν στα υπόλοιπα κινήματα τα οποία υποστηρίζονται από αυτή την πολιτική κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα πυρά έχουν πέσει επάνω μου, είναι κατανοητό. Θα πέθανε και αλλού, αλλά δεν έχουν διάθεση. Και αλλού θα πέθανε, γιατί στέκεται και ονόματα. Και έχουμε πει και εμείς ως ότι ποτέ δεν θα συμμετέχουν με κάποιους οργανώσεις. Για να μιλάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ έχουν πάει ενάντια στα τρανς δικαιώματα και γενικότερα. Αλλά έχετε χάρη. Άλλη φορά λοιπόν θα προσέχουμε και εμείς που θα συμμετέχουμε και με ποιους. Σίκο, Άννα, ευχαριστούμε πολύ. Σίκο. Κάτσε, βρε, Άννα. Δώσε, λέει, κάτσε. Λοιπόν, Μαρίνα, τουλάχιστον να μου δώσει ένα πεντάλεπτο. Εντάξει, για να μου τα πούμε εμείς, άλλωστε μιλάμε και στο Facebook. Εντάξει, έλα, Σίκο, Άννα. Λοιπόν. Για την υπόθεση... υπόθεση Τσίπρα, για την ερώτηση για τον Τσίπρα. Θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση. Το τμήμα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ είναι το πιο ζωντανό τμήμα. Είναι το τμήμα που αν κανείς μπει στη λίστα με τα mail του, θα δει ότι είναι 100 την ημέρα, τουλάχιστον. Ανοίγουν όλα τα ζητήματα. Υπάρχουν οι πιο προωθημένες απόψεις, υπάρχει μια πολύ μεγάλη γνώση και των νομικών ζητημάτων και όχι μόνον, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετέχει πιο ενεργά, πιστεύω, από πολλούς άλλους από τα μέλη του κόμματος στις κινητοποιήσεις. Όταν έγινε αυτή η ιστορία αντιδράσαμε πάρα πολύ έντονα και έσω κομματικά, δεν το βγάλαμε δημόσια, δεν, έτσι, κατηγορήσαμε ευθέως τον σύντροφό μας και τον πρόεδρο, παρότι ήταν λάθος. Αντιδράσαμε επομένως κομματικά και νομίζω ότι έκανε μία διόρθωση από εκεί πέρα, μιλώντας για τα δικαιώματα στην επόμενη του ομιλία. Αλλά γιατί ο Τσίπρας έφτασε ως εκεί? Αυτό είναι το ερώτημα.
Η γνώμη μου είναι και έχει φύγει το κομματικό στέλεχος, ήταν προηγουμένος που μίλησε. Η γνώμη μου είναι ότι στο κόμμα δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, η μεγάλη πλειοψηφία, η οποία όχι μόνο δεν είναι ενημερωμένη, δεν θέλει και να ενημερωθεί, είναι και πολύ συντηρητική. Πολλές φορές το Τμήμα Δικαιωμάτων και η ΙΕ και η παλιά, η σημερινή ΕΠΕΚΕ, έχουμε καλέσει βουλευτές να τους ενημερώσουμε για κάθε φορά που υπάρχει ένα νομοσχέδιο, κάθε φορά που υπάρχει κάτι να το διορθώσουμε ή όταν κατεβάζουμε εμείς τροπολογίες να τις στηρίξουν κτλ. Και δυστυχώς δεν έρχονται. Είναι πολύ μικρός αριθμός οι οποίοι έρχονται να ενημερωθούν. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Γιατί λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά? Γιατί κατά τη γνώμη μου το κόμμα δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν άνοιξε αυτές τις κουβέντες, αυτά τα ζητήματα που τόσο καίνε, για να διαμορφώσει συνειδήσεις μέσα στο εσωτερικό του και να προχωρήσουν όλοι αυτοί μετά να διαμορφώσουν και συνειδήσεις έξω στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εάν θέλουμε όμως να το αλλάξουμε αυτό, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα, νομίζω ότι η συμμετοχή ή όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή των ανθρώπων που είναι ευαισθητοποιημένοι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω. Δηλαδή θα έπρεπε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε τοπική ΟΜ ή εργασιακή ΟΜ, ομάδα μελών του κόμματος, σε οργανώσεις βάσης δηλαδή, να παρεβαίνουν οι άνθρωποι που έχουν να κάνουν με τέτοια ζητήματα δικαιωμάτων και να επιβάλλουν με την παρουσία τους να ανοίγουν αυτά τα ζητήματα, να ενημερώνονται οι άνθρωποι. Εγώ θα σας πω κάτι. Έχουν φύγει οι τρανς από εδώ. Πολλοί συντροφοί μου και συντροφές μου, καλοπροαίρετα οι άνθρωποι, με ρωτούσαν τι είναι οι τρανς. Δεν το ξέρουν. Δεν σημαίνει ότι είναι ρατσιστές ή είναι ενάντια. Προσπαθώ να καταλάβω τη διαφορά από τους ομοφυλόφιλους, ας πούμε. Υπάρχουν πολλά κενά. Όταν είπα ότι έχουμε ένα μακρύ αγώνα μπροστά μας, είναι μια πραγματικότητα. Και αυτό δεν γίνεται έτσι από μόνο του. Υπάρχουν διεργασίες στην κοινωνία που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να βάλουμε χέρι γι' αυτό. Πρέπει να βάλουμε πλάτη γι' αυτό. Και όσο βάζουμε πλάτη, τόσο λιγότερο θα δικαιολογούμε, τόσο λιγότερο θα ανεχόμαστε υπεκφυγές. Και επειδή μιλάω για υπεκφυγές, θέλω να πω ότι εγώ δεν μπορώ να δεχθώ, μου είναι αδιανόητο. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2004, μιας μεγάλης αριστεράς, μιας ριζοσπαστικής αριστεράς, ενός κόμματος που στάθηκε δίπλα στα κινήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ σήμερα δικαιολογίες στα πλαίσια μιας συγκυβέρνησης και στα πλαίσια μιας διεύρυνσης της κοινωνικής συνοχής να υποχωρήσουμε σε αυτά τα οποία έχουμε αγωνιστεί. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτώ. Δίνουμε μεγάλη μάχη στο εσωτερικό ο καθένας από την πλευρά του και πραγματικά πολλές φορές δυσκολευόμαστε, νιώθουμε και εμείς κουρασμένοι ή ακυρωμένοι μετά από δηλώσεις συναδέλφων μας που είναι από το ίδιο κόμμα όπως ο Μιχαηλογιαννάκης. Ένα πολύ καλό παιδί, πολύ καλός άνθρωπος, έτσι ο ίδιος προσωπικά, αλλά με πάρα πολύ συντηρητικές ιδέες, άσχημες ιδέες, που στο τέλος, χωρίς να έχει την πρόθεση, βλάπτουν πολύ σοβαρά την υγεία των ανθρώπων για τους οποίους υποτίθεται σαν γιατρός κόπτεται. Τι είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, και δεν θα είχαμε Μιχαηλογιαννάκηδες, εάν είχαμε μεγαλύτερη συμβολή και μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερη δουλειά, αν είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά όλοι μαζί από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τα καταφέραμε, δεν κατηγορώ κανέναν, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ συμβάλαμε, άλλοι καθόλου, αλλά λέω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και για να κλείσω, για τα εργατικά δικαιώματα και γιατί εμένα πάνω σε αυτό. Δεν είναι θέμα εργατικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων. Τα εργατικά δικαιώματα είναι ένα μέρος των συνολικών δικαιωμάτων που μας στερούν η ελίτ αυτού του κόσμου για να κερδίζει. Και άρα αν δεν πάμε όλοι μαζί ενωμένοι απέναντί τους, δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ. Εάν οι μάτσο άντρες των λιμανιών, την ώρα που διεκδικούν
το δικαίωμά τους σε καλές συνθήκες εργασίας, καλή αμοιβή κτλ. Αν δεν είμαστε μαζί τους, δεν θα είναι ούτε και αυτοί μαζί μας. Αλλά για να είναι αυτοί μαζί μας, γιατί το ζήτημα των ΛΟΑΤ είναι το πιο δύσκολο. Όντως τα εργατικά δικαιώματα είναι κατανοητά, είναι αποδεκτά από όλους. Τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ ανθρώπων δεν είναι αποδεκτά. Αλλά να θυμηθούμε την ιστορία των ανθρακορίχων. Δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε αυτή την ιστορία. Ότι τα παιδιά των ανθρακορίχων που δεν τα αποδέχονταν κανείς, μαζί με τις κοινότητες που κρυφά πηγαίναν στην κοινότητά τους, όταν πήγανε στον αγώνα τους και το στήριξαν, την πρώτη φορά αμοιβιάσαν, τη δεύτερη φορά είπαν τι είναι αυτό, την τρίτη φορά παίρνανε μέρος ισότιμα στις συνελεύσεις των ανθρακορίχων και δίναν μαζί τη μάχη με τους γονείς τους για το δικαίωμα στη δουλειά για να μην κλείσουν τα ορυχεία. Τους τσάκισε η Θάτσερ. Δεν ξέρω τι έμεινε από εκεί, δεν ξέρω τι έμεινε από αυτό το πράγμα, αλλά ήταν ένας αγώνας μεγαλειώδης. Αυτοί είναι οι αγώνες που κατά τη γνώμη, ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να μας εμπνέουν και γι' αυτό τους αναφέρω. Εκεί όπου έσπασε ο ρατσισμός και η ομοφοβία μέσα στην πράξη. Όχι από τους νόμους, από τους ίδιους τους ανθρώπους, όταν αγωνίστηκαν μαζί. Και αυτό υπάρχουν και πολλά άλλα παραδείγματα σε όλο τον πλανήτη, τα οποία πέρα από τις καταγραφές των επιθέσεων ομοφοβικών και ρατσιστικών, θα έπρεπε να αρχίσουμε να τις καταγράφουμε και η διανόηση και όλοι οι σύντροφοι και συντρόφοι που γράφουν να το ψάξουν, να το βρούμε και για να έχουμε καλύτερους αγώνες, για να έχουμε πιο αποτελεσματικούς αγώνες για μια κοινωνία που δεν θα είναι της ανοχής ούτε της αποδοχής, για μια κοινωνία που δεν θα υπάρχουν ΛΟΑΤ ετερό, μη ετερό κλπ. Δεν θα υπάρχει ο σεξουαλικός προσανατολισμός, θα υπάρχει σεξουαλική επιλογή. Μια κοινωνία, εμείς στην αριστερά τη λέμε σοσιαλιστική, είναι μια κοινωνία όπου δεν υπάρχουν διακρίσεις. Αυτά και σας ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Θα συνοψίσω αυτή τη συζήτηση κρατώντας μία φράση της Στέλλας, ότι τελικά η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι κατακτήσεις ενός κινήματος λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και για όλα τα υπόλοιπα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις και σε όλα τα υπόλοιπα. Και να καταλάβουμε ότι αν κάποιος χάσει, τελικά χάνουμε όλοι. Όμως αν κάποιος κερδίσει κάπου, αρχίζουμε σιγά σιγά να ξυλώνουμε αυτό το πλεκτό της καταπίεσης και σταδιακά, τελικά, κερδίζουμε όλοι από τη νίκη ενός. Αυτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ και ελπίζω να τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη ευκαιρία.